μεσώσει. Είναι πονηρεύω μέσα το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τον άδει πάμπα μου φεντή. Κι αγάπη τα χάνες φυσάει. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του Action 8 στον αέρα. Κάθε πρωί εδώ στις 8 με τον Γιάννη Ντομπρούτζο θα σχολιάζουμε, όπως είπαμε και χθες, την επικαιρότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας και στην Κορινθία και στην Πελοπόννησο. Τελικά το πείραμα φαίνεται, Γιάννη, ότι τους άρεσε. Φαίνεται ότι τους άρεσε και με νόμο προωθούν πλέον οι Ευρωπαίοι συνεταίροι μας, συνεταίροι μας σε πολύ εισαγωγικά, φέρνουν νόμο για τα κουρέματα, να ισχύουν δηλαδή τα κουρέματα σε κάθε στιγμή που θα λείπουν χρήματα από τις χώρες του Νότου. Έτσι λοιπόν, ξεδιάντροπα ετοιμάζονται να βάλουν χέρι στις καταθέσεις του κόσμου. Αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ σκληρό, αλλά οι Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Στο νοικοκυριό Δημήτρη της μεσαίας τάξης που τόσα χρόνια μάζευε ευρώ-ευρώ για να καλύψει βασικές ανάγκες και πλέον, ναι, δυστυχώς... Δυστυχώς λοιπόν ξεπερνάνε τα όρια. Ξεπερνάνε τα όρια και πλέον θα μπορούν να μπουν, όπως είπα και στην αρχή, να μπαίνουν στις καταθέσεις, στο αποταμιευτήριο του Έλληνα αλλά και του Ευρωπαίου φορολογούμενου για να καλύψουν όλα όσα θέλουν να πάρουν. Δηλαδή αυτή η κατοχική κυβέρνηση που έχουμε, γιατί έχουμε κατοχική κυβέρνηση, φαίνεται να μην μπορεί να αντιδράσει. Δεν μπορεί να πει όχι. Αυτά που λέει, που υποστηρίζει ότι δεν θα γίνουν, την άλλη μέρα βλέπουμε ότι γίνονται. Έτσι έγινε με τα χαράτσια, έτσι γίνεται με όλα όσους τους επαχθείς νόμους φέρνουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένας κυβερνήτης, δεν υπάρχει ένας αρχηγός να μπορεί να τους πει ένα όχι. Είμαστε υποχείριο στα χέρια της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλερ και όλων αυτών των αρπακτικών που σαν γήπες ετοιμάζονται να πέσουν και στις αποταμιεύσεις του φτωχού λαού. Είναι μια ντροπή αυτό που γίνεται, είναι ένα πράγμα τερατώδες, αλλά δυστυχώς ο κόσμος φαίνεται να μην αντιδρά. Δεν ξέρω για το πόσο δεν θα γίνει αυτό ακόμα, ο κόσμος θα ξεσηκωθεί. Η Κύπρος πλέον έχει φτάσει στα όρια, όχι στα όρια της φτώχειας που λέμε, έχει φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης. Δυστυχώς, οι τράπεζες σήμερα είπαν θα ανοίξουν στην Ελλάδα. Στην Κύπρο μιλάνε για τις 2 Απριλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας κόσμος στην Κύπρο δεν μπορεί να ζήσει. Ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου παραμένει, τα έχει χαμένα, έχει καταρρεύσει. Δεν μπορούν να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα για να τροφοδοτηθεί η οικονομία τους και το κράτος με τα απαραίτητα, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Δυστυχώς, όπως είπαμε και χθες, η Κύπρος τιμωρείται για το όχι που είπε. Πρέπει να πω εδώ ότι ενώ είχε ανακοινωθεί ότι το κούρεμα θα είναι γύρω στο 9,5%, σήμερα μιλάνε για άνω των 100.000 σε 40% και 50%. Αυτά είναι τα πράγματα που γίνονται και δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει. Αυτό το τσουνάμι όμως, Δημήτρη, θα έρθει στην Ελλάδα σιγά-σιγά. Ναι, είναι γεγονός, Γιάννη, ότι θα έρθει στην Ελλάδα. Τι πιστεύεις εσύ? Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί άνθρωποι της Τρόικα εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, τεχνοκράτες, φίλοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίοι λύνουν και δένουν στο κομπόδεμα των χωρών. Ναι, μπαίνουν ακριβώς στο κομπόδεμα του φτωχού για να καλύψουν ξεδιάντροπα
για να πάρουν τα λεφτά τους, τα λεφτά αυτά, τα τοκογλυφικά λεφτά. Και αυτό που είπες, τιμωρήσανε το κακό παιδί του Νότου. Ναι, και θέλοντας να δώσουν το παράδειγμα. Θέλοντας να δώσουν το παράδειγμα. Αυτό είναι μια επέσχυντη πράξη. Μια επέσχυντη πράξη. Ήδη οι πολιτικές δυνάμεις το καταγγέλνουν. Αλλά τελικά μάλλον δεν θα αποφύγουμε όσο είμαστε στο μνημόνιο. Όσο δεν θα αποφύγουμε αυτή την κατάσταση. Είναι γεγονός, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε κάποια αστροφολογία, είναι γεγονός πλέον ότι θα έρθει και αυτό στην Ελλάδα, θα επεκταθεί, σχεδιάζουν να φέρουν νόμο, ευρωπαϊκό νόμο, ώστε να μπορούν σε διάδρομα να βάζουν χέρι, στα λεφτά του φορολογούμενου. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε. Ήδη έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο των Αλεξάνδρων Ελλήνων, τον κύριο Καμένο. Δεν ξέρω το κοντρόλ τι κάνει. Έτσι, για να δούμε, να ακούσουμε τις δικές του απόψεις. Πάντως, χθες, τόσο ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, στη χθεσινή μας σύνδεση, τόσο ο βουλευτής Αχαΐας, ο Αλεξάνδρος βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Νικολόπουλος, είπε τα πράγματα, είπε ότι είμαστε ένα κράτος Μερκελιστάν. Δηλαδή δεν έχουμε δική μας βούληση, δεν υπάρχει βούληση του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να κάνει αυτά που πιστεύει, αυτά που πρέπει για την χώρα μας. Και ο κύριος Νικολόπουλος και ο κύριος Τσουκαλάς. Και ο κύριος Τσουκαλάς αυτά είπαν. Αντιμνημονιακοί. Είπαν η ίδια πολιτική γραμμή. Ποιος Έλληνας σήμερα είναι με το μνημόνιο, ας γίνει. Ναι, ποιος Έλληνας σήμερα μπορεί να αισθάνεται ήσυχος με τις καταθέσεις. Φοβάμαι και δεν είναι φόβος αυτός και τον μιλάω ανοιχτά, ότι σε λίγο που θα ανοίξουν οι τράπεζες και οι κυπριακές που είπαν θα ανοίξουν, αλλά και οι ελληνικές, φοβάμαι μήπως έχουμε αποσύρσεις κεφαλαίων από τις τράπεζες. Και θα αυξηθεί και η εγκληματικότητα, Δημήτρη, σε αυτό. Γιατί αν πάρουν τα λεφτά οι δικαιούχοι τις καταθέσεις, να τραβήξουν τις καταθέσεις τους και τα πάνε σπίτι τους, φαντάζομαι τι έχει να γίνει σε αφορά την εγκληματικότητα. Μπαίνουν στα σπίτια και θα σκοτώνουν για 1.500 ευρώ. Ο κόσμος είναι, Γιάννη, σε απόγνωση, δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν ξέρει, δηλαδή, να τα πάρει τα χρήματα, να τα πάει πού, να τα πάει στο σπίτι. Θα γίνει, όπως είπες, δέκτης εγκληματικότητας. Αυτό είναι γεγονός. Όμως, από την άλλη μεριά, δεν είναι ήσυχος. Μέχρι το πρωί, μια Παρασκευή, μια Δευτέρα, βγήκε η ανακοίνωση και πει κούρεμα 20-30%. Δηλαδή, σε όλα τα κεφάλαια. Αυτό είναι κάτι που μια χώρα τη φτωχοποιεί, τη χρεοκοπεί αμέσως, γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν θα μπορούν οι επιχειρήσεις, αυτό που έπαθε σήμερα η Κύπρος, δεν μπορούν να πάρουν χρήματα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ούτε τους προμηθευτές τους, αλλά ούτε και τις υποχρεώσεις που έχουν εκεί στις δέκο τις δικές τους, στο ΙΚΑ τους, στα ασφαλιστικά τους ταμεία, στις υποχρεώσεις τους στην εφορία, στους προμηθευτές τους, δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπορεί να δουλέψει η οικονομία. Οι τράπεζες της Κύπρου είναι πάνω από 10 μέρες πλέον κλειστές. Είναι πάνω από 10 μέρες κλειστές και καταλαβαίνει σήμερα τι θα γίνει. Όμως πρέπει να προχωρήσουμε την ημέρα. Γιάννη, έχεις την πρωινή μπροστά σου. Βεβαίως. Για πες μου λοιπόν, τι λέει η πρωινή σήμερα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή. Η οποία ο τίτλος έχει «Με ξύλο και χημικά γιόρτασαν στο Λουτράκι σε διαθεσιμότητα ο διοικητής αστυνομίας Χαράλαμπος Τετράδης». Αυτός είναι ο τίτλος, το πρώτο σέλιδο. «Τεράστιες οι ευθύνες του Δημάρχου κύριου Λογοθέτη». Ένα δεύτερο θέμα το οποίο αναδεικνύει η εφημερίδα Πρωινή, Δημήτρη, είναι ότι έκλειψαν μεταλλικά αντικείμενα του ΟΣΕ, αφαίρεσαν από σιδηροδρομικό δίκτυο 50 βίδες στήριξη τραγών, καθώς και 44 κομμάτια σιδηροτροχιάς, Δημήτρη. Δηλαδή, ένα από τα καυτά θέματα που απασχολεί την Κορινθία γενικότερα, αφού έχουν πιαστεί και αθήγκανοι με το να καταστρέφουν τις ράγες τόσα. Εχθές ήμουνα στο δικαστήριο, Γιάννη, προκειμένου να δω τις δίκες, αυτό που είχαν συλληφθεί για τα επεισόδια στο Λουτράκι, και δικάστηκαν τέσσερα παιδιά, δικάστηκαν γιατί είχαν κλέψει
είχαν κλέψει αυτές τις... τις βίδες στήριξης δραγών. Όχι μόνο τις βίδες, είχαν κλέψει και σιδηροτροχιές. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι κάποιος άλλος είχε βάλει για μεταφορά και τα λοιπά, κάτι που δεν έπεισε το δικαστήριο, το οποίο τους κατεδίκασε. Πάμε λοιπόν σε διάλογο. Ένα τρίτο θέμα στην κορυφή είναι κόλπο γκρος επιστροφής ΦΠΑ 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στη μεγάλη απάτη αυτή φαίνεται ότι συμμετείχαν αγρότες, μεταφορείς, ιδιοκτήτες περιπτέρων, ακόμα και αγρότες από το Ζαβολατιό, το Ξυλόκαστρο, την Εμαία, την Κόρυθο, το Κιάτο, τον Βραχάτη και το Κλιμέντι. Για πόσα αυτά μιλάνε, Γιάννη? Μιλάμε για 5,5 εκατομμύρια ευρώ. 5,5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς το κράτος, Γιάννη, πρέπει να πούμε εδώ, ότι αφήνει τέτοια περιθώρια. Ανάλογη τον οχελικό κράτος. Αφήνει τέτοια περιθώρια, ώστε οι επιτίδοι να μπορούν να δρουν και να ξεκοκαλίζουν, τα έσοδα του κράτους. Ναι, βέβαια. Τα έσοδα. Πάμε για εισάτη. Ένα άλλο θέμα, να περάσουμε σε ένα αστυνομικό θέμα. Σύλληψη δύο ατόμων για κατοχή κάναβης. Ένα σύνηθες φαινόμενο, Δημήτρη. Ναι. Στην Κορινθία. Όλα τα έχουμε. Όλα τα έχουμε. Έχουμε και το στο Πάσιο, στα Εξαμήλια. Στην Κόρυνθο παντού. Και βέβαια, Γιάννη, εδώ πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Είναι γνωστό ποια είναι τα κέντρα διακίνησης. Καλά, βέβαια. Είναι γνωστό ποια είναι τα κέντρα διακίνησης των ναρκωτικών. Είναι πολύ κοντά μας. Είναι πολύ κοντά μας. Στα Εξαμήλια. Πέντε λεπτά από εδώ. Στα Εξαμήλια. Και εκεί αναρωτιέμαι ειλικρινά, η αστυνομία, θα μου πεις, δεν τα ρίχνω στην αστυνομία. Αλλά η αστυνομία, αφού τα ξέρει, κάθε τόσο βέβαια κάνει ντου, να το πούμε έτσι. Μπουκάρει, όπως λέει ο λαός μας, στα Εξαμήλια. Τι είναι αυτό όμως που τους κάνει να μην το διαλύουν το σύστημα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που τους κάνει, αφού εκεί είναι η πηγή. Εκεί μεταφέρονται, υπάρχει διακίνηση μεγάλη. Παιδιά, κοκαίνης, ηρωίνης, χασίς. Παιδιά, δυστυχώς, Γιάννη, βλέπεις να πηγαίνουν με τα πόδια εκεί προκειμένου να πάρουν τη δόση τους, εκμεταλλευόμενοι άγρια από τους Αθήγκανους. Βέβαια. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν. Και δεν σου κρύβω ότι, Δημήτρη, το τελευταίο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί ακόμα και πορνεία για προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τώρα. Θέλω να δούμε, να σε διακόψω και σε δύο. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε να δούμε, Γιάννη, τι έγινε χθες στα δικαστήρια Κορίνθου, που είχαν συγκληθεί οι μέλη και της Χρυσής Αυγής αλλά και των αριστεριστών. Να δούμε τι έγινε χθες. Έγινε ένας κυριολεκτικά ένας χαμός. Αν είναι έτοιμο το κοντρόλ, μπορεί να μας πάει στο ρεπορτάζ. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώσει, είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό του σε τον άδει, αστυνομοκρατούμενη πόλη θύμιζε σήμερα από νωρίς η πόλη της Κορίνθου με δεκάδες αστυνομικούς κυμάτων να έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια αλλά και τους γύρω δρόμους για να τηρήσουν την τάξη και την προσαγωγή των τεσσάρων συλληφθέντων για τα δραματικά επεισόδια κατά τη διάρκεια της κατάθεσης Στεφάνου Σουλουτράκη ανήμερα της 25 Μαρτίου. Έπληκτοι πολίτες και επισκέπτες έβλεπαν σε κάθε γωνιά παραταγμένα μάτια και κλούβες της αστυνομίας για την αποτροπή νέων επεισοδίων, αφού έξω από το χώρο του δικαστικού μεγάρου βρίσκονταν μέλη και των δύο αντίπαλων ομάδων, της Χρυσής Αυγής από τη μία, εντός του προαυλίου του μεγάρου, και της αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας από την άλλη, εντός πλατείας. Η αστυνομία, λόγω του φόβου επεισοδίων, έδωσε εντολή στους ιδιοκτήτες ταξί, πιάτσα των οποίων βρίσκεται στις άκρες των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, δηλαδή μέσα στην εμπόλεμη ζώνη, κατά την αστυνομία να απομακρύνουν τα οχήματά τους, ώστε να μην προκληθούν τυχόν φθορές σε αυτά και θέλοντας να προφυλάξουν και την περιουσία τους αλλά και τη σωματική τους ακεραιότητα. Μια εντολή που σίγουρα κατανόησαν αμέσως οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές που δεν είχαν καμία διάθεση εν μέσω κρίσης να υπομισθούν και τυχόν έξοδο για να επισκευάσουν το αυτοκίνητό τους. Όλα ένα θα γίνουν αυτά τα πράγματα, φίλε μου. Και ο καθένας αντιδρά εκείνο που καταλαβαίνει. Από εκεί και πέρα αντιδρά ο καθένας με το δικό του τρόπο. Έτσι δεν είναι? Αντιδράμε το άλλο, τον πειράζει κάτι που γίνεται. Δεν θέλει να γίνεται ο άλλο θέλει να γίνεται και τούτο καθεξής. Όχι, δεν είναι σωστό. Όταν είναι εθνική εορτή και κάνουν τέτοια πράγματα, δεν επιτρέπεται αυτά τα πράγματα, ό,τι και να έχει. Αρχίζουν τα παιδιά αμέπως αμέργων να τα ξυλοκοπούν.
Τα παιδιά! Τα παιδιά ήρθαν να προστατεύσουν το μένα τη γιαγιά του, το άλλο τη δασκάλα του. Και αρχίζουν λοιπόν να τα ξυλοκοπούν χωρίς να προφτάσουν τα παιδιά ούτε να με πάρουν. Το ένα εκ των δύο πέφτει αιμόφυρτο κάτω και έπειτα τα πιάνουν και τα δύο χωρίς να προβάλλουν αντίσταση εναντίον καμιάς αρχής και τα οδηγούν στην τυροδέσμια, λες και ήταν εγκληματίες, στην ασφάλεια. Ως γιαγιά να με προφυλάξει ο ένας και ως δασκάλα του ο άλλος παλιά. Καταλάβατε, και θα ζήταγα και θα ζητήσω στη συνέχεια εγώ να δικαστώ. Λοιπόν, πρέπει να δικαστεί κάποιος, γιατί αυτά πληρώνουν το τίμημα, αυτό το τίμημα της δικής μου φραστικής διαμαρτυρίας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων της αριστερής πτερήγας θα δικαστεί ως ανήλικος και αφέθηκε ελεύθερος. Ο δεύτερος πήρε αναβολή και η δίκη του θα γίνει την Τετάρτη 3 Απριλίου στον ίδιο χώρο. Από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, οι δύο συλληφθέντες πήραν αναβολή και θα δικαστούν την Παρασκευή 5 Απριλίου. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπήρξαν περαιτέρω, αλλά γι' αυτό χρειάστηκε να κινητοποιηθεί τεράστια αστυνομική δύναμη και να αναστοδοθεί μια ολόκληρη πόλη. Είναι που ονειρεύομαι σαν το Καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σηκώνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό του σε τον Άρη, άμπα μου φεντή, κι αγάπη τα χάνες και σάρι. Αυτά έγιναν λοιπόν χθες στα δικαστήρια Κορίθου Γιάννη. Είδες μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Μια τεταμένη ατμόσφαιρα ήταν η δίκη των συλληφθέντων, τα αυτόφορα των συλληφθέντων. Είχαμε κόσμο πολύ στα δικαστήρια, έκριθμη κατάσταση, κόσμο και από την πλευρά των χρυσαυγητών και από την πλευρά των αριστεριστών. Τελικά το δικαστήριο, πρέπει να πούμε εδώ ότι ανέβαλε όλες τις υποθέσεις, για τις 2 Απριλίου, 3 Απριλίου και 5 Απριλίου αντίστοιχα. Προκειμένου, η γνώμη μου ήταν προκειμένου να εκτονωθεί λίγο η κρίση, να εκτονωθεί λίγο το κλίμα, αν θέλεις. Πάντως είχαμε ΜΑΤ, είχαμε αποδοκιμασίες, είχαμε επιδοκιμασίες, έγινε ένας κακός χαμός και αποκλειστεί η πόλη. Δημιουργίες στο ΜΑΤ, λεωφορεία, κλούβες, κακό, ένας χαλασμός κόσμου εχθές αναστάτωσε για πολλή ώρα το κέντρο της Κορίθου. Φωνές, συνθήματα, ένας κακός χαμός που λέμε. Έδιωξαν και τους ιδιοκτήτες ταξί. Τους έδιωξαν από εκεί για να φύγουν από εκεί, για να μην ενοχλούν, έτσι. Αυτό έγινε χθες. Για να δούμε λοιπόν σήμερα τι λέει, να πάμε λίγο στο λάπτοπ, αυτό που μας βοηθάει, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τελευταίες ειδήσεις, της ημέρας. Να υπενθυμίσουμε και στο Facebook, στην ομάδα μας 8 στον αέρα, που οι φίλοι μας μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους, ναι, τα σχόλιά τους, για τυχόν παρατηρήσεις. Ναι, αυτό που είπες είναι πολύ σωστό. Μπορούν μέσα από την ιστοσελίδα μας, από το Facebook, από το 8 στον αέρα, να κάνουν τα σχόλιά τους. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα του Άξιον, 2741-025-589, για τις παρατηρήσεις τους, για τις παρεμβάσεις τους. Ό,τι θέλουν να πούν, ό,τι να πούν, αυτό που τους πονάει, αυτό που τους ενοχλεί, και είναι, Γιάννη, πάρα πολλά από αυτά που τους ενοχλούν. Βλέπω λοιπόν σήμερα μια ανάρτηση από το διαδίκτυο: «Πόλεμος στην Ευρώπη για τα πακέτα στήριξης, οργή κατά Γερμανών». Αυτά γίνεται πίσω από το λάθος του επιφανής Eurobank, ότι ο Eurogroup, πολλοί βλέπουν σχέδιο της Γερμανίας και το δορυφόρο του να χτίσει στον αέρα ο μηχανισμός στήριξης που λειτουργεί για την απευθείας διάσωση των τραπεζών. Αυτά λέει σήμερα, αρχίζουν και δεν είναι ειδήσεις. Επίσης, ένα άλλο θέμα που έχουν, ότι η Ελλάδα πλέον ανήκει στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Μόνο η Βουλγαρία και η Ρουμανία, λέει το ρεπορτάζ, είναι σύμφωνα με έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Γερμανικής
οικονομίας είναι οι φτωχότερες από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Αυτά λέει σήμερα. Ενώ πρέπει να πούμε, οι φρουροί των φυλακών πλέον μετά τις τελευταίες αποδράσεις, είδαμε μια είδαμε στα Τρίκαλα τι έγινε, έφυγαν σαν κύριοι 11 νομίζω κρατούμενοι. Οι οποίοι συνελήφθησαν. Οι δύο συνελήφθησαν. Αποφάσισε λοιπόν, να αποφάσισαν οι ηγέτες μας, η ηγεσία, οι φρουροί των φυλακών πλέον να φρουρούν με πολεμικά όπλα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μάλιστα. Και να αναλαμβάνει η ΕΚΑΜ να κάνει αυτό που δηλαδή που πρέπει να πούμε εδώ με ειδοποιεί το κοντρόλο ότι έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θέλω κάποια διόρθωση να γίνει. Παρακαλώ. Φραστική την ώρα που τώρα συζητούν. Ναι. Μπορώ να εμπέμβω. Βεβαίως, βεβαίως σας ακούμε. Βεβαίως σας ακούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είχατε συγκεντρωθεί. Αν θέλετε χαμηλώστε λίγο τη τηλεόρασή σας. Μισό λεπτό λοιπόν. Σας ακούω. Σας ακούω. Είπατε. Ναι. Ότι είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί αριστεριστές για να προστατεύσουν. Ναι. Τα παιδιά τα οποία συνελήφθησαν από τους χριστιανούς. Για να διαμαρτυρηθούν, για να διαμαρτυρηθούν. Δεν ήταν αριστεριστές μόνο. Ναι. Κάτω από την ίδια σημαία είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από όλα τα κόμματα, ενωμένοι. Από όλα τα κόμματα. Πολύ σωστά. Ήτανε σύσσωμος ο λαός του Λουτρατίου, ο αγανακτισμένος. Δεν ήταν δηλαδή αριστεριστές μόνο. Ναι. Κακή διατύπωση. Ήταν ενωμένοι όλοι κάτω από τα κόμματα. Έχετε δίκιο, ναι. Αλλά δεν έγινε σωστή η θέση, δεν βγήκε σωστή η θέση, όμως πρέπει να πούμε εδώ, ναι, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, ναι, και δεν είναι κακό να είσαι αριστερός. Έτσι, όχι, δεν είναι κακό, προς αλλά Θεού, θέλω να πω, προς έχετε απόλυτα δίκιο, ότι συνήθως αυτές τις πρωτοβουλίες για το καλό της χώρας μας, για το καλό της χώρας μας, τις παίρνουν αριστερές δυνάμεις. Έχετε δίκιο όμως, ναι, κάτω από αυτές τις συγκεντρώσεις ήταν και ένας απλός λαός. Όλος ο λαός ήταν ένας απλός λαός ο οποίος πήγε να προστατεύσει τα παιδιά του, να προστατεύσει το δικαίωμά τους, ναι, να, ναι, εκφράζονται. Ναι. Έχετε δίκιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχει δίκιο η κυρία. Έτσι έγινε, υπήρξαν και πολίτες οι οποίοι ήταν χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτω από μια πολιτική σημαία. Κάτω από πολιτική σημαία. Πάντως, Γιάννη, βλέπουμε ότι δυστυχώς ο κόσμος, δυστυχώς, ευτυχώς, έκανα πάλι λάθος, ευτυχώς ο κόσμος σε λίγο αρχίζει και βγαίνει. Βγαίνει στους δρόμους και θα βγει ακόμα. Ένα άλλο νέο που βλέπω, στην Καβάλα, 7 μήνες φυλακή έφαγε ο Δήμαρχος Καβάλας για παράβαση καθήκοντος. Ο κύριος Κώστας Σιμιτζής. 7 μήνες. Βλέπεις, τώρα τελευταία βλέπουμε... Η δικαιοσύνη. Τώρα δυστυχώς τελευταία. Βλέπουμε η δικαιοσύνη και πρέπει να το πούμε, λειτουργεί πιο γρήγορα μετά τα γεγονότα Τσοχαντσόπουλου, Παπαγεωργόπουλου και τα λοιπά. Πρέπει να πούμε και αυτό είναι παρήγορο, είναι θετικό, η δικαιοσύνη λειτουργεί πιο γρήγορα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη. Η δική μου γνώμη, Δημήτρη, είναι αυτό που είπες, ότι λειτουργεί γρήγορα, αλλά παράλληλα θέλω να σου υπενθυμίσω ότι σε ρεπορτάζ που πραγματοποίησε ο τηλεοπτικός σταθμός του Άξιον, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, ο κ. Πάνος Νικολόπουλος, μίλησε για μείωση οργανικών θέσεων δικαστών στο Πρωτοδικείο Κορίνθου. Αυτό είναι ένα θέμα, κύριε. Είναι ένα θέμα, δηλαδή εκεί. Ναι. Ας πούμε, κάπου το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να λάβει κάποιες αποφάσεις, οι οποίες δεν μπορεί να μειώνει τις θέσεις οργανικών δικαστών. Από τη στιγμή που τρέχουν υποθέσεις
και στα ράφια είναι στίβες υποθέσεων. Υπάρχουν στίβες υποθέσεων. Δεν είναι, ας πούμε, πότε δυνατόν. Κάτι μου είπε το κοντρόλ, αλλά δεν το άκουσα. Ναι, με ειδοποιεί το κοντρόλ ότι στη γραμμή μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Μίμης ο Μουρζόπουλος, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ από τις τράπεζες. Μίμη, καλημέρα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα Δημήτρη. Βρισκόμαστε έξω από την τράπεζα Κύπρα αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται? Έχουν ανοίξει οι τράπεζες κανονικά στην ώρα τους, αυτό η ώρα άνοιξε η πόρτα. Έξω περιμένανε γύρω στα 15 άτομα, οι οποίοι μπήκαν μέσα και κάναν την αλλαγή τους οι άνθρωποι και βγαίνοντας μας μιλήσανε. Είναι αγανακτισμένοι. Γιάννη, μπορούσαν να σηκώσουν χρήματα όσα θέλανε, τι έμαθες? Ναι, από ενημέρωση που έχουμε από τους ίδιους τους καταναλωτές, μας είπαν ότι μπορούν, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ότι μπορούν να σηκώσουν όσα χρήματα θέλουν, ότι η τράπεζα λειτουργεί όπως λειτουργούσε και πρώτα και μπορούν να βγάλουν όσα χρήματα θέλουν. Πολύ καλό αυτό. Μέσα στην τράπεζα κάποιος που είχε αρκετά χρήματα μας είχε κάνει δήλωση ότι θα τα βγάλει όλα, δεν θα αφήσει τίποτα, γιατί και όλες οι τράπεζες από εδώ και πέρα ο κόσμος φοβάται με αυτό που έχει γίνει και θα σηκώσει όλα τα χρήματά του. Από ερώτηση που τώρα είχα κάνει, ότι αν υπάρξει κάποιο όριο το να μην μπορεί να βγάλει όλα τα χρήματά του, τι θα γίνει? Η απάντηση που πήρα ήταν, ας υπάρχει όριο αρκεί να τα πάρω. Σιγά σιγά λέει θα τα πάρω και δεν θα αφήσω λέει τίποτα στην τράπεζα, γιατί με αυτά που γίνονται δεν ξέρουμε πού θα βγει και φοβόμαστε μήπως χάσουμε τα λεφτά μας. Η διαδικασία είναι κανονικά, όπως δούλευε πρώτα η Κύπρου, ο κόσμος βγάζει όσα χρήματα θέλει και όλα κυλούν ομαλά. Εντάξει Μίμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να σας καλά. Ευτυχώς αυτό είναι παρήγορο, τουλάχιστον ότι στην Ελλάδα οι κυπριακές τράπεζες άνοιξαν, φαίνεται λειτουργήσε το σύστημα Γιάννη με την Πειραιώς, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι, αν και όπως είπα και στην αρχή φοβάμαι ότι η σκέψη που μπήκαν στους τροϊκανούς, η σκέψη που μπήκαν για να βρουν αυτόν τον τρόπο να αρπάζουν χρήματα προκειμένου να καλύψουμε οι Έλληνες τις δανειακές μας υποχρεώσεις και άλλοι λαοί, δυστυχώς κάποια στιγμή θα έρθει και στην Ελλάδα. Όμως είναι παρήγορο και είναι θετικό που σήμερα ξεκινήσανε, τονώνει λίγο το αίσθημα ασφάλειας ως προς τον τραπεζικό σύστημα. Γιατί αλλιώς, Γιάννη, εάν σήμερα δεν έδιναν χρήματα, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό που υποσχέθηκαν έγιναν με καθυστέρηση 2-3 μέρων. Εν διάφορη περιπτώσει μπορεί ο κόσμος να πάει να κάνει τις εναλλαγές του στα καταστήματα των κυπριακών τραπεζών που εργάζονται στην Ελλάδα. Θα έχεις κάτι να πεις, Γιάννη? Από εκεί πέρα, να συνεχίσουμε να μιλήσουμε για κάποια άλλα θέματα που μπορεί να αναδείξει πρωινή. Yeah. Παραιτήθηκε από Δημοτικό Σύμβουλο ο Αρχηγός Αντιπολίτευσης του Δήμου Βόλιβόχας, ο κύριος Νίκος Λέκας. Ο κύριος Λέκας γιατί παραιτήθηκε, Γιάννη? Φαίνεται ότι ανοίγει ο δρόμος πλέον για τον κύριο Μιχάλη Λιάκο, για τον οποίο φήμες λένε ότι έχει δηλώσει ήδη ότι θα διεκδικεί στο Δήμο. Αρχίσαν δηλαδή, αρχίσαν τα παιχνίδια, αρχίσαν τα τραγουδάκια. Τις τυμπανοκρουσίες. Σωστά. Ετοιμάζονται, έχουν ετοιμασίες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο πλέον ο τίτλος του Δημάρχου, ο οποίος έχει να κάνει και με τα οικονομικά, όλα στην Ελλάδα έχουν οι μισθοί των δημάρχων έχουν πατώσει. Σε πληροφορίες, σε μια κουβέντα που είχαμε τον Δήμαρχο Κορυφείο προημερών, μου είπε ότι παίρνει 1.400 ευρώ. Ένας λοιπόν, και εκεί τι γίνεται, Γιάννη? Ένας πετυχημένος επαγγελματίας, ένας πετυχημένος μάνατζερ, ένας που θα ήταν καλό να ηγηθεί ενός Δήμου, ένας τεχνοκράτης, να πάει τώρα με 1.400 ευρώ, Γιάννη, να κάνει το Δήμαρχο, να ακούει τα χέρια μύρια που λέει ο λαός μας κάθε μέρα, για να πάρει 1.400 ευρώ, να αφήσει μια καριέρα. Το βλέπω δύσκολο και βέβαια αυτό, Γιάννη, νομίζω ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ώστε να πάνε άξιοι άνθρωποι, που αξιοσύνη πολλές φορές έχει να κάνει και με το χρήμα, δηλαδή τι βγάζει.
να πάνε για δήμαρχοι. Θα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας τον οποίο πρέπει να το σκεφτούν. Ενώ ο αντίλογος βέβαια θα ήταν ότι θα πάνε άνθρωποι που έχουν όραμα για την αυτοδιοίκηση, έχουν, να το πω λαϊκά, καψούρα να γίνουν δήμαρχοι, αλλά Γιάννη, οι καψούρες κυρώνονται. Και πλησιάζει και ο καιρός. Και πλησιάζει ο καιρός και να δούμε πού θα βρεθούν δήμαρχοι. Ένα θέμα η τοπική αυτοδιοίκηση, Γιάννη, η οποία απασχολεί τον κόσμο, γιατί θέλει το δήμαρχό του να είναι κοντά. Θέλει το δήμαρχό του να είναι κοντά, να το βλέπει, να κάνει έργο. Και βέβαια έχουν αρχίσει οι ζυμώσεις ή οι προζυμώσεις. Δεν ξέρω τα ονόματα που έχουν και δεν έχω κανένα νόημα να μην τα πούμε. Όχι, ούτως ή άλλως στην εκπομπή σου, Δημήτρη, στον κοινό νου, εδώ μέσα από την τηλεόραση του Άξιον, είχαμε συζητήσει και εγώ και η συνάδελφος η Λίλη Μουζάκη, αλλά και ο συνάδελφος ο Γιώργος Σουγάς, είχαμε συζητήσει τότε εδώ, λοιπόν, κάποια ονόματα τα οποία είχαν πέσει. Εδώ λοιπόν ακούγονται τα ονόματα. Ο Αλέκος ο Πνευματικός το έχει δηλώσει, ο σημερινός δήμαρχος, ότι θα είναι. Έχει ακουστεί το όνομα, χωρίς να το δηλώσει ευθέως, έχει ακουστεί ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κ. Νανόπουλος. Κάποια στιγμή έπεσε και το όνομα της κυρίας Σούκουλη. Και του κυρίου Δέδε έχει πέσει στο τραπέζι. Του κυρίου Δέδε δεν το έχει ρίξει ο ίδιος, το παρουσιάζουν κάποιοι. Ενώ ο κύριος Γιώτης δεν φαίνεται να έχει πει την τελευταία του κουβέντα ακόμα. Αυτό είναι για την. Και για τον κύριο Κασίμη έχει ακουστεί. Ο κύριος Κασίμης, όχι. Ο κύριος Κασίμης, κατά τη γνώμη μου, θα επιλέξει άλλο μετερίζει. Μετερίζει της πολιτικής. Νομίζω ότι θέλει πλέον να είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ενώ εκείνο που είναι λίγο. Μια και πιάσαμε την αυτοδιοίκηση, Γιάννη. Ενώ εκείνο που δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα είναι τι γίνεται στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι, εκτός του κυρίου. Του κυρίου Λογοθέτη, ο οποίος δεν ξέρω αν θα κατέβει. Μάλλον θα κατέβει, αλλά δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε δει ανοιχτά, γιατί έχει προβλήματα. Δεν τα πάει καλά ο κύριος Λογοθέτης, έχει χάσει την μπάλα ο κύριος Λογοθέτης. Δεν τα πάει καλά. Έχει ακουστεί το όνομα των παλιών δημάρχων, του κύριου Γκιόνι, του κύριου Παύλου. Ενώ δεν ξέρω, ίσως έρθει και καμία υποψηφιότητα η οποία θα κάνει και τον μπαμ στο Λουτράκι. Γιατί... Έχεις κάποιες πληροφορίες. Πάντως γίνονται συζητήσεις, Γιάννη, αλλά ακόμα δεν έχουν καταλήξει πουθενά. Πάντως η αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός, που πάντα, παρόλα όσα είπα ότι δεν έχει λεφτά πλέον, δεν έχει αυτά, πάντα ελκύει κόσμο. Είναι τη δόξα, το χρήμα που είναι εμείς, σαν τη δόξα κανείς. Όμως εδώ πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε μαζί να τα ξαναπούμε πάλι. Ναι, μας δίνει το κοντρόλ να συνεχίσουμε για λίγο. Πες μου λοιπόν, Γιάννη, ξεκινά πες ένα μου. Ένα άλλο θέμα, Δημήτρη, που αναδεικνύει πρωινή, είναι με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση συλλογής ειδών για το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο διοργάνωσε ο Δήμος Κορυφίων με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και πολιτών. Ναι, πρέπει να πούμε, το διοργάνωσε η Επιτροπή με τον κύριο Σταματάκη. Το ΚΕΠΕΠ, έτσι δεν είναι, Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορυφίων, ο κύριος Μάριος Σταματάκης. Λοιπόν, πάντως πρέπει να πούμε ότι επειδή είμαστε παρόντες, Γιάννη, ήταν μια σημαντική ημέρα, μια πρωτοβουλία. Κανείς Κορίνθιος, πώς την είπανε. Κανένας Κορίνθιος, μόνος στην Κρίση. Ναι, ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Κορυφίων και είχε τεράστια επιτυχία. Είχε μπάντες εκεί του Δήμου κτλ. Ήταν μια γιορτινή ημέρα και πρέπει να πούμε ότι είχε και πολλή συμμετοχή. Και πολλά ήδη προσφέρθηκαν. Πάρα πολλά. Μάθαμε, γεμίσανε αποθήκες. Έτσι ακριβώς. Αυτό σημαίνει, Γιάννη, κατ' εμένα, ότι ο λαός μας, το έχω πει πολλές φορές, ο Έλληνας έχει μια λέξη στο μυαλό του και τη χρησιμοποιεί, μια λέξη, μια άποψη, η οποία δεν τη βρίσκεις σε κανένα κράτος του κόσμου. Δεν τη βρίσκεις σε λεξικά. Η λέξη φιλότιμο. Δεν μεταφράζεται το φιλότιμο. Το φιλότιμο είναι στο DNA του Έλληνα.
αυτό όταν βλέπει ότι ο διπλανός του, ο γνωστός του, και όχι ο γνωστός του, ο κόσμος υποφέρει, βγάζει το πουκάμισό του και το δίνει. Βγάζει το ένα πουκάμισο και το δίνει. Αυτό είναι η ελληνική λεβεντιά που λέω εγώ και αυτό είναι που κανείς ξένος δεν μπορεί να μας το πάρει. Κανείς ξένος δεν μπορεί να πάρει. Όπως εδώ ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Μικρές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτε με φόλους εν τον άδει άμπα μου φεντή κι αγάπη να χάνες και σάει. Γεύσεις μιας άλλης εποχής. Μυρωδιές, όλο παράδοση και γλυκά. Καφέ γλυκοπολίων, γλυκίν βραστών. Ό,τι πιο γλυκό και παραδοσιακό στο κέντρο της Κορίνθου. Η ελίτ των γλυκών είναι Άρτιον. Έργα υψηλής γαστρονομικής τέχνης. Ο τέλειος συνδυασμός γνώσης και παράδοσης, εμπειρίας και αγνών υλικών. Δοκιμάστε απολαυστικό μιλφέιγ, πολύτικο μπακλαβά, γαλακτομπούρεκο, κανταΐφι και πατροπαράδοτους κουραμπιέδες. Γλυκά παραδοσιακής και γαλλικής ζαχαροπλαστικής. Απαράμιλη ποιότητα, εξαιρετικές συνταγές επιτυχίας. Άρτιον. Η ελίτ των γλυκών είναι Άρτιον. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό του σε τον άδει άμπα μου φεντή κι αγάπη να χάνω σπισάει. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ την εκπομπή μας 8 στον αέρα. Είμαστε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10. Μέχρι τις 10 με τον Γιάννη τον Μπρούτσο. Γιάννη, έχεις τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Αν θέλεις, για πες μας λοιπόν, τι λέει ο σημερινός τύπος. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, το οποίο λέει ότι ήξεραν και ο Γιώργος και ο Μπίκας. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Τα νέα. Στα χαρακόμματα Βόρη και Νότι διχάζει την Ευρώπη ο Γιούνκερ Μαϊμού. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Μα διχάζει, τέλος πάντων, το δούμε γιατί διχάζει. Πάμε. Ελευθεροτυπία, ο Εφιάλτης χτυπάει την Ελλάδα. Είναι αυτό που αναφέρουμε πριν, Δημήτρη, ότι είναι κακό μπορεί να φτάσει και στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε, ότι αυτό που συμβαίνει στο σπίτι του γείτονα θα έρθει και στο δικό σου. Αυτό φαίνεται μέσα από τον τίτλο της Ελευθεροτυπίας. Πάμε να δούμε τι λέει το Έθνος, Γιάννη. Το Έθνος, πόλεμος νεύρων για τις καταθέσεις. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος. Το οποίο και αυτό το ίδιο ισχυρίζεται, ότι πλέον έχει κάνει έναν κόσμο η Τρόικα,
Να παραμιλάει και να φοβάται. Έχει κάνει κόσμο να παραμιλάει και να φοβάται. Και αυτό στην κυριολεξία Δημήτρη, γιατί υπάρχουν πολλοί που περπατάνε και παραμιλάνε. Ναι, δεν βλέπεις κόσμο να γελάει. Αυτό είναι φοβερό που γίνεται. Δυστυχώς. Δεν βλέπεις κόσμο να γελάει. Πάμε. Ο ελεύθερος τύπος. Το πείραμα της Κύπρου φοβίζει όλη την Ευρώπη. Καταθέτε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλος ο τύπος σήμερα ασχολείται με τις καταθέσεις. Ασχολείται δηλαδή με αυτό το τρομακτικό που σκέφτηκαν. Ήταν το μοιραίο λάθος. Έτσι, που σκέφτηκαν αυτοί που μας κυβερνάνε, γιατί δεν μας κυβερνάει δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση. Αυτοί που μας κυβερνάνε, τι σκέφτηκαν, βρίσκουν τρόπους, νυχθημερών κάθονται και σκέπτονται τι τρόπους θα αφαιμάξουν τον υδρότα των νοτίων της Νότιας Ευρώπης. Αυτό γίνεται. Και αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι, Γιάννη. Σωστά. Η Ελλάδα λοιπόν, ευρωεμφύλιος με επίκεντρο της τράπεζας από τον γερμανικό άξονα, σχέδιο λαιλασίας καταθέσεων. Και αυτό πάλι της Ελλάδας είναι όλο ακριβώς το σκηνικό. Και το ίδιο. Το σέλιδο της εφημερίδος Εσπρέσο, σκοτεινό δείπνο από τυφλούς για τη σωτηρία 18μηνου μωρού, το φως της ζωής του Αγγελούδη πάσχει από σπάνια ασθένεια και ελπίζει σε θαύμα. Ελπίζουμε, Δημήτρη, να γίνει καλά το κοριτσάκι αυτό. Δυστυχώς ένα θέμα κοινωνικό φέρνει η Εσπρέσο, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει με ένα μικρό παιδάκι, και έχουμε όλη την ευαισθησία για τα μικρά παιδιά όπως πρέπει να την έχουμε. Δυστυχώς όμως πρέπει να πω εδώ, Γιάννη, ότι η πατρίδα μας, η Ελλάδα, αφήνει τα νοσοκομεία χωρίς παιδιάτρους. Ξεκρέμαστα, Γιάννη, ξεκρέμαστα. Και πρέπει να πούμε ότι αν τα νοσοκομεία σήμερα δουλεύουν, για να το πούμε αυτό και, ναι, και να τις το αναγνωρίσουμε αυτό, είναι χάρη στις προσπάθειες των γιατρών, όλων των γιατρών. Κάνουν άνισο αγώνα, Γιάννη. Από τις φιλότιμες προσπάθειες. Έχουμε όμως τον αέρα και καλημερίζουμε τον Δήμαρχο Κορυθίου, τον κύριο Αλέκο Πνευματικό. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλημέρα. Δήμαρχέ μου, είδαμε προχθές μια εκδήλωση, γι' αυτό σε πήραμε, η οποία έδωσε ένα μήνυμα, όπως το είχαν οι διοργανωτές. Κανείς Κορίθιος μαζί. Παρακαλώ το κοντόλ λίγο για τον ήχο. Κανείς Κορίθιος μόνος του. Ναι. Πέστε μας λοιπόν τι είδατε κι εσείς. Ήταν συγκινητικά αυτά που είδαμε εκεί. Ακριβώς, ο κόσμος που ήρθε, όχι μόνο οι απλοί πολίτες, αλλά και οι επιχειρηματίες, επιχειρήσεις ήρθαν και έδωσαν όλοι σε αυτή την προσπάθεια, να είναι κανένας μόνος στην κρίση. Όλοι μαζί λοιπόν, αν πω ένα άλλο σύνθημα, μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα στην κρίση, να ξεπεράσουν κάποιοι συμπολίτες μας που είναι αυτή τη στιγμή στο περιθώριο της οικονομικής ζωής, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ή αν μπορέσουν να πω καλύτερα, να συμβάλλουν εμείς να αναπτύξουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσέλευση ήταν ικανοποιητική, παρόλη την κριτική που ασκήθηκε από έναν και μόνο σε αυτή την πόλη. Μπορώ να πω ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά, μαζεύτηκαν πάρα πολλά τρόφιμα αλλά και ροχισμός, τα οποία τις επόμενες ημέρες μέσα από τη διαδικασία του κοινωνικού παντοπολίου θα μοιραστούν σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Εδώ λοιπόν θα κάνω και άλλη μία παρέμβαση. Εμείς λοιπόν μέσα από το θεσμό του κοινωνικού παντοπολίου προσπαθούμε να επιλύσουμε προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία μέσα από μια αδιάβλητη διαδικασία, γιατί πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Τι εννοείτε δηλαδή? Το κοινωνικό παντοπολίο διαχειρίζεται από μια διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου. Μπορώ να πω ότι εκεί έχουμε και μειοψηφία εμείς σαν πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σωστό, είναι σωστό, το ξέρω. Οι αποφάσεις είναι ομόφωνες, δεν υπάρχει περίπτωση μετά την επεξεργασία που κάνει η κοινωνική υπηρεσία, μετά από τα δικαιολογητικά που ζητάει, όλοι οι οποίοι είναι μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, ο οποίος είναι ανοιχτός, να τα ακούσουν και αυτό οι τηλεθεατές, είναι ανοιχτή αυτή η κατάσταση, συμπληρώνεται συνέχεια, γιατί δυστυχώς η φτώχεια και η δυστυχία συνεχώς επεκτείνεται στην χώρα και στο Δήμο μας. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία την πολύ ξεκάθαρη δίνουμε τη βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη στο Δήμο μας. Μάλιστα. Δήμαρχε, θα καταχραστώ λίγο της καλοσύνης σου, να μου πεις τι γίνεται με τα έργα του ΟΣΕ. Ναι, στα έργα του ΟΣΕ αυτή τη στιγμή το κομμάτι που έχει να κάνει με τη βελτίωση εσωτερικά προχωράει κανονικά. Δηλαδή εσωτερικά είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθαρίσει, έχουμε λιάνει όλα τα μάρμαρα,
έχουμε καθαιρέσει τουαλέτες που είχαν προβλήματα. Πάντως μεγάλο έργο είναι αυτό, ε! Ναι. Και προχωράμε στη δεύτερη φάση τώρα, να περάσουμε δίκτυα και επικοινωνιακά, δηλαδή δίκτυα για τις ανάγκες των υπηρεσιών, για τηλέφωνα, δίκτυα για ρεύμα, καινούρια δίκτυα για ρεύμα, για να μπορέσουμε να στήσουμε εκεί τις υπηρεσίες μας. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται και στον εξωτερικό χώρο, με αργούς δυσμούς τα λέγω, δεν είμαι ικανοποιημένος, αλλά το προσεχές διάστημα με έχει διαβεβαιώσει ο κύριος Φαρμάκης, αυτή η ρυθμή θα ενταθούν και θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Βέβαια ένα σημείο αρνητικό που υπάρχει είναι ότι καθυστερεί ο ΟΔΗ που έχει αναλάβει την διαδικασία την εκποίηση του υλικού να αποσύρει από το συγκεκριμένο χώρο τα βαγόνια τα οποία αυτά θα πάνε για διάλυση μέσα από τον διαγωνισμό που θα κάνει ο ΟΔΗ. Αυτό καθυστερεί, ελπίζω να τελειώσει και αυτό μέσα στον Απρίλιο για να μπορέσουμε με μεγαλύτερη ευχέρεια να διαμορφώσουμε τον εξωτερικά περιβάλλοντα χώρο. Δήμαρχε, θα πάνε κάποιες υπηρεσίες εκεί? Ναι, θα πάει η υπολοδομία και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Ναι, οι οποίες είναι συνοικιασμένα κτίρια εδώ. Είναι συνοικιασμένα και χαλάμε αυτή τη στιγμή περίπου τις 8.000 ευρώ. Το μήνα. Ναι, βεβαίως, γιατί και κάτω στην Νομαρχία πληρώνουμε και εδώ που είμαστε στην Οδό Ερμού πληρώνουμε. Όταν λέτε στην Νομαρχία, στο κτίριο της Νομαρχίας πληρώνετε? Το κτίριο της Νομαρχίας, ναι, ο Δήμος πληρώνει το μερίδιό του που έχει να κάνει με τα τετραγωνικά που καταλαμβάνει αναλογικά για τις ανάγκες της υπολοδομίας. Είναι κάποιες πάνω από 100.000 το χρόνο πρέπει να είναι αυτά, Δήμαρχε? Ναι, είναι αρκετά. Αυτά θα τα γλιτώσουμε. Προς όφελος των δημοτών πάντα. Ναι, προς όφελος των δημοτών. Θα είναι μια καλή ενέργεια και εκεί πέρα πιστεύω θα έχουμε και καλύτερη εξυπηρέτηση και θα υπάρχει άνοντος χώρος για πάρκινγκ, πολύ καλύτερη λοιπόν εξυπηρέτηση και θα αποσυμφορηθεί και το κέντρο αν θέλετε, γιατί και στην Ομαρχία αλλά και εδώ στο Δήμο υπήρχαν πάντα προβλήματα από το πάρκινγκ που δεν ήταν εύκολο και δημιουργούσε κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης Κορίνθου. Δήμαρχε, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σε λίγο ξεκινάει το καλοκαίρι. Έχει προβλέπει ο Δήμος κάποιες αναπλάσεις, κάποιες αν θέλετε επεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο της Κορίνθου? Ναι, εκτός από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα που διαπίθανε το πώς από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαμόρφωση χώρων μέσα από και από ομπρέλες που θα αναπτύξει και ο Δήμος όπως κάνει κάθε χρόνο αυτές τις ψάθινες ομπρέλες. Εμείς θα προσπαθήσουμε φέτος να ενοποιήσουμε για πρώτη φορά το παραλιακό μέτωπο υλοποιώντας ένα έργο που προχτές ένα κομμάτι πέρασε άλλη μια απόφαση σημαντική από το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά εκεί την πεζογέφυρα, ποδηλατογέφυρα και ένα πεζόδρομο παραλιακό που διαμορφώνεται στην περιοχή. Ένα έργο που είχε πολλή δουλειά για να πάρει αεροειδοτήσεις γιατί υπήρχαν ζητήματα υγειαλού παραλίας. Όμως τώρα θα τελειώνουν και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε. Βέβαια η υλοποίησή του θα γίνει προς το τέλος του καλοκαιριού, πιστεύω και μετά το καλοκαίρι ενδεχόμενα, αλλά θα είναι μια σημαντική παρέμβαση που για πρώτη φορά θα υλοποιήσει το παραλιακό μέτωπο της πόλης Κορίνθου. Και τελειώνοντας μια παρατήρηση, με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι στα τελευταία δημοτικά συμβούλια βλέπουμε χαμηλούς τόνους και προσπάθειες συνεννόησης. Είναι έτσι? Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από σήμερα να κάνω μία δήλωση και θα σας πω το εξής, ότι αν εμείς έχουμε θετικά αποτελέσματα ως Δημοτική Αρχή, αυτό οφείλεται γενικότερα και στο κλίμα που επικρατεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συνολικά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο συμβάλλει με τη στάση του, χωρίς βεβαίως να αποποιείται της κριτικής που και αυτή πολλές φορές είναι σημαντική από την πλευρά τους. Πιστεύω ότι όλο αυτό το κλίμα έχει δημιουργήσει τα θετικά αποτελέσματα για το Δήμο Κορινθίων. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έργο σημαντικό, υπάρχει ένα έργο γιατί έχει συμβάλει και η Ιδιοκτησία από την πλευρά της και με προτάσεις αλλά και με γόνιμο διάλογο που ασκείται είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο είτε και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Και συνεχίζουμε. Γιάννη, τελείωσες με τις εφημερίδες. Πάντως, μια τελευταία είδηση που είδα, Δημήτρη, είναι ότι έκανε δήλωση ο κύριος Τουρνάρας πως θα περάσει με νομοσχέδιο να παίρνουν οι συνταξιούχοι το 50% της σύνταξης κάθε πρώτη του μήνα. Δηλαδή, εκεί που παίρνουν ας πούμε 400 ευρώ, κάθε πρώτη του μηνός θα παίρνουν 200 ευρώ. Και τα υπόλοιπα? Και τα υπόλοιπα θα τα παίρνουν στις 15 του μήνα. Μάλιστα. Ο κύριος Τουρνάρας. Ο κύριος Τουρνάρας είναι η είδηση της τελευταίας. Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος πήγε στο Eurogroup, εκεί τα άκουσε, δεν είπε τίποτα, ούτε καμία αντίρρηση.
Βέβαια, εγώ έχω πει, Γιάννη, ότι την Κύπρο την προδώσαμε για δεύτερη φορά. Έπαιδε. Για δεύτερη φορά. Μία το 1974, η πολιτική μας, μία το, με το 1974, Γιάννη, τότε με, το, με την επέλαση τους, των Τούρκων, την οποία την αφήσαμε τελείως ξεκρέμαστη. Και δεύτερα τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν έβγαλε κανείς μια λαλιά, όπως λένε οι Κύπροι, μια λαλιά, δεν λάλησαν κανείς. Ούτε ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τουρνάρας, έτσι και έτσι, και μισόλογα, ναι μεν αλλά, ναι μεν, να είναι καλά παιδιά, και δεν ήταν καλά παιδιά γιατί είπανε όχι, δεν είναι καλά παιδιά γιατί είπανε όχι, έπρεπε να πούνε ναι. Έτσι, γιατί γι' αυτό και τους τιμωρήσανε. Από 9,5% που λέγανε αφαίρεση, το πήγανε 40% και 50%. Δηλαδή, κύριε, τόλμησες να πεις όχι, φάτη τη στην κεφάλα. Φάτη στην κεφάλα για να σε δούνε και οι άλλοι ότι εμείς τιμωρούμε τον κόσμο. Αυτή είναι λοιπόν η Γερμανία. Αυτή είναι η Γερμανία της κυρίας Μέρκελ. Μια Γερμανία που δεν έχει ξεχάσει ποτέ, σκέφτεται πάντα τον επεκτατισμό της. Είτε με τη δύναμη των όπλων του Αδόλφου Χίτλερ, είτε με την οικονομική κατάσταση που φτάνει την Ευρώπη επί της καγκελαρίου κυρίας Μέρκελ. Πάνω, αυτά γίνονται. Και πάνω σε αυτό που λες, Δημήτρη, ο Σόιμπλε είχε δηλώσει χθες, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σόιμπλε, είχε δηλώσει πως όλοι οι Ευρωπαίοι ζηλεύουμε την στρατηγική πολιτική που έχουν. Όλοι οι Ευρωπαίοι, θα μου το επιτρέψετε να πω αυτό, δυστυχώς κάνουν εμετό. Η ελεύθερη Ευρώπη, αυτή που οραματίστηκε ο Καραμαλής, ο Ντεκόλ, ο Ζισκάρ Ντεστέν, όλοι αυτοί κάνουν μετό, αυτοί που είναι με αυτή την Ευρώπη, την Ευρώπη των λαών και όχι τον, την Ευρώπη των ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε να υποδηλώσουν τους άλλους Έλληνες. Η ελεύθερη αυτή, Ευρώπη. Ήθελαν αυτοί οι μεγάλοι ηγέτες μια ελεύθερη Ευρώπη με κοινά στοιχεία, που έχει κοινά στοιχεία η Ευρώπη, κοινά στοιχεία, κοινά ιδανικά. Αλλά πού ακούστηκε, Γιάννη, τώρα με πας και εσύ, με αρχίζεις και με φουντώνεις και με φτάνεις σε άλλα θέματα. Πού ακούστηκε, Γιάννη, η Ευρώπη, ο κύριος Ολάντ, που επισκέφθηκε πρόσφατα την Ελλάδα, το πρώτο που κοίταζε ήταν να πουλήσει κανένα πλοίο, κανένα καράβι. Κανένα καράβι του πολεμικού ναυτικού. Σε ποια? Σε μια χώρα η οποία, Γιάννη, είναι ακριβώς, είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Και τα σύνορα της Ευρώπης απειλούνται. Βέβαια. Απειλούνται από τους ανατολικούς, από την Ανατολή, έτσι, από τους εταίρους μας στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ. Άλλη από εκεί περίπτωση, να είσαι εταίρος στο ΝΑΤΟ και ο ένας να επιβουλεύεται τον άλλον. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είμαστε λοιπόν σε μια Ευρώπη η οποία δεν προστατεύει τα σύνορά της. Δεν προστατεύει. Και δεν τα προστατεύει για λόγους οι οποίοι φαίνονται. Γιατί η πολεμική της βιομηχανία έχει ανάγκη να πουλήσει, Γιάννη. Έχει ανάγκη να πουλήσει. Και πού πουλάει η πολεμική βιομηχανία? Εκεί που υπάρχουν εντάσεις. Εκεί πουλάνε φάντομ στον έναν, φάντομ στον άλλον. Πλοία από βατικά στον έναν, πλοία στον άλλον. Εκεί γίνεται. Πυρομαχικά στον έναν, πυρομαχικά στον άλλον. Και γίνεται εκεί ένας ανταγωνισμός προκειμένου κάποιες εταιρείες γαλλικές, γερμανικές, τάγκς κτλ. Να βγάζουν, να στείνονται και να ζουν. Γιατί σε καιρό ειρήνης, ευτυχώς η ανθρωπότητα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ζει σε ένα καιρό ειρήνης. Όμως τα εργοστάσια παράγουν όπλα, παράγουν θάνατο. Και ο θάνατος αυτός πρέπει κάπου να πουληθεί. Πρέπει κάπου να πουληθεί. Θα ήθελα να πω στον Κοντρόλ, αν με ακούει, ότι... Κοντρόλ, μ' ακούς? Να πάμε σε τηλεφωνική γραμμή, να καλέσουμε τον κύριο, θα είναι σε λίγο μαζί μας ο κύριος Καζάκης.
Ο γνωστός οικονομολόγος. Ο γνωστός οικονομολόγος, ο κύριος Καζάκης. Και επικεφαλής του ΕΠΑΜ. Ο επικεφαλής του ΕΠΑΜ, θα τον έχουμε μαζί μας. Ο οποίος, Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, είχε πει πριν από περίπου, αν θυμάμαι καλά, δύο μήνες, τρεις μήνες, ότι κύριοι, είχε αναφερθεί στις Κυπριακές Τράπεζες και είχε πει κύριοι, πάρτε τα χρήματά σας πριν να είναι αργά. Ναι, γιατί, ναι, τους είχε πει, γιατί πρέπει να πούμε και εδώ, με το πρόσχημα ότι η Κύπρος είχε μαύρα κεφάλαια, γι' αυτό το κάνανε. Αλλά το καλύτερο μαύρο πλυντήριο τελικά είναι η Γερμανία. Το καλύτερο μαύρο πλυντήριο, και θα μου πείτε γιατί δέχτηκαν πλέον οι Ρώσοι το 40%. Το 40% που θα γίνει. Δεν ξέρω αν τους εξαιρέσουν αυτούς, αν τους αφήσουν και τα βγάλουν πρώτον και δεύτερον. Είναι, αν δεν τους αφήσουν, αν τα κουρέψουν και αυτά, τι ανταλλάγμα θα τους δώσουν, γιατί είναι γνωστές οι εμπορικές σχέσεις. Έχουν μεγάλες εμπορικές σχέσεις η Γερμανία με τη Ρωσία. Και τελικά οι μόνοι που μένουν ως συνήθως έξω, εκτός νυμφώνος, ήταν ο Ελληνισμός. Ο Ελληνισμός πάντα Γιάννη, ο οποίος και στους παγκόσμιο πόλεμο ακούγαμε οι Έλληνες αγωνίστηκαν σαν Έλληνες και κάτι τέτοια. Μεγαλόγρουπα, φωνές, χτυπήματα στην πλάτη. Αλλά όταν τελείωνε ο πόλεμος, αρχίζανε μετά άλλα πράγματα. Αρχίζανε να επιδοτούν και να πρημοδοτούν εμφυλίους. Ορίστε. Μάλιστα. Ο κύριος Καζάκης δεν είναι στη γραμμή, δυστυχώς, ακόμα. Σήμερα ατυχήσαμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να πάμε λοιπόν όμως, Γιάννη, σε ένα άλλο θέμα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει, δυστυχώς. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Στέλιο, τον Σπύρο και τη Μαρία, οι οποίοι μας έστειλαν το δικό τους μήνυμα στην ομάδα 8 στον αέρα, στο Facebook, και μας λένε καλή αρχή, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει απόγνωση σε εμπόρους. Σε απόγνωση έχει οδηγήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος επισκέφθηκε έχουμε όμως εδώ να πάμε μια τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον Γιώργο τον Ρωμαλιώτη, τον Γιώργο τον Ρωμαλιώτη στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, παιδιά. Ναι. Καλημέρα, Γιώργο. Πάμε κάτι που το χρειαζόταν η Κορινθία και όχι μόνο. Παίρνω με αφορμή μια ανακοίνωση που έχει βγάλει η Πανελληνία Ομοσπονδία Εξωματικών της Αστυνομίας, ναι, για τον Πάμπη το Τετράδι. Για τον Πάμπη το Τετράδι, ναι. Θα μου επιτρέψεις να το διαβάσω. Ναι, ναι, ναι. Και να κάνω και το σχόλιο μου μετά. Ναι, Γιώργο. Αναφέρει, η Ομοσπονδία μας καταδικάζει απερίφραστα και με το πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τις αντιδεοντολογικές ενέργειες και τη γενικότερη συμπεριφορά του διοικητή του ΑΦΑΤΑΦ Λουτρακίου κατά την τελετή κατάθεση τεθάνων στο ιερό της πόλης του Λουτρακίου την μνήμη των αγωνιστών του 21. Σε μια εποχή όπου αξίες και ιδανικά τα οποία γαλούχησαν τους Έλληνες επί αιώνες δοκιμάζονται και πάλι κάτω από το βάρος ξένων οικονομικών αυτή τη φορά κατακτητών, είναι αδιανόητο ο αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας που έχει ορκιστεί να διαφυλάξει και να υπερασπίζεται τα όσια έχει αεράσει τα δίδα μας, ανεξαρτήτως του τι είχε προηγηθεί, να μην μπορεί να δείξει αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία, αλλά αντίθετα να προβαίνει σε ενέργειες που προσέβαλαν όχι μόνο την εθνική ιστορική μνήμη, αλλά και γενικότερα την ελληνική αστυνομία, οι άντρες και οι γυναίκες τις οποίες μέσα σε αυτές τις αδίξιες οικονομικές συνθήκες στέκονται όρθιοι, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους για την πατρίδα. Καλούμε, καταλήγει, την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Πελοποννήσου να συγκαλέσει άμεσα τα αρμόδια σύμφωνα με το καταστατικό της όργανα και να λάβει τις προβλεπόμενες από αυτό αποφάσεις για τον προαναφερόμενο αξιωματικό μέλος της. Μάλιστα. Λοιπόν, ειλικρινά... Κάρφωσον αυτών. Προκαλεί απορία... Κάρφωσον αυτών, στήστον στον τοίχο. Προκαλεί μεγάλη απορία και ερωτηματικά. Ποια ήταν αυτή, Γιάννη, Γιώργο, που μου είπες, ποια ήταν... Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παρακαλώ Αξιωματικών της Αστυνομίας, της οποίας επί τόσα χρόνια είναι μέλος της ο κ. Τετράδης. Και προκαλεί πολλά ερωτηματικά αυτή η ανακοίνωση. Γιώργο, συγγνώμη στη διακοπή, ένας εξαιρετικός διοικητής. Ορίστε. Ένας εξαιρετικός διοικητής. Ακούστε να σας πω. Κυρίως επειδή πρόκειται για ανακοίνωση συναδέλφων του ΕΣΕΦ.
αξιωματικών που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν αρκετές φορές στο ίδιο τραπέζι, έθεταν τους προβληματισμούς τους και τα κακώς κείμενα στο σώμα, τα οποία είναι πάρα πολλά και παραμένουν άλυτα. Και πραγματικά απορεί κανείς. Αυτό το κείμενο είναι ανακοίνωση συναδέλφων του αξιωματικού κυρίου Τετράδη ή κάποιον άλλον. Όταν μια ολόκληρη κοινωνία του Λουτραχείου και της Κορινθίας ολόκληρης κατανόησε την οργή και το θυμό ενός έμπειρου αξιωματικού και με τη δική του δήλωση μετανοίας, η οποία ξέρουμε ότι έχει γίνει, άσχετα δεν έχει γίνει επίσημα, συγχώρεσε σε εισαγωγικά αν θέλετε τη συμπεριφορά του, ακόμα και αν ήταν ακραία, τι σημαίνει τώρα και τι εξυπηρετεί αυτή η ανακοίνωση? Γιατί δεν λένε από την αρχή, μας έχουν πει βγάλετε τον από τη μέση, να τελειώνουμε. Όχι κύριοι, όταν είσαι διοικητής σε μια τεράστια περιοχή με 20 άτομα προσωπικό για να παρέχεις ασφάλεια σε χιλιάδες κόσμο που σε εκλιπαρούν γι' αυτό, δεν μπορείς να είσαι ψύχρεμος. Όταν έχεις ένα περιπολικό και όλα τα άλλα είναι άκρηστα και νεκροφόρες για να καλύψεις περιστατικά με εγκληματίες με καλάζικο, δεν μπορείς να είσαι ψύχρεμος. Όταν είσαι αδελφής ή όστο και κατά λάθος σου ήμουν σημικά στο πρόσωπο, δεν μπορείς να είσαι ψύχρεμος. Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο και να σου θυμίσω. Όταν κάποιοι αλητήριοι σου στείλουν το σακάκι με τα παράσιμα που έχει σκίσει αίμα και υδρότα για να το αποκτήσεις, δεν μπορείς να είσαι ψύχρεμος. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό, κύριε. Όταν τρώει χημικά στο πρόσωπο. Δεν το καταλαβαίνουνε. Ή εκτελούν κάτι άλλο. Όπως και να έχει το θέμα, όλοι εμείς, όλη η επικοινωνία ξέρουμε τον Πάπη Δευτράδη πολύ καλά. Τα παιδιά και η οικογένειά του είναι περήφανοι για αυτόν, γιατί ποτέ δεν τα πήρε, ποτέ δεν υπήρξε λαμόγιο και ποτέ δεν έμπαινε από την πίσω πόρτα. Ο ίδιος δεν πρόκειται να χάσει τίποτα. Το μόνο κακό είναι ότι εξαιτίας άστοχων ενεργειών τοπικών παραγόντων, το Λουτράκι και η περιοχή ίσως χάσει έναν άξιο και ικανότατο αξιωματικό που σπάνια θα ξαναβρει ή σπάνια θα αντέξει υπό αυτές τις που υπάρχουν σήμερα. Γιώργο, πρέπει να πούμε για κάτι άλλο. Δυστυχώς και μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την τρίχα την έκανε. Όχι, δεν έγινε κάτι, έγινε. Αλλά φρόντισαν να τα στείλουν στο Πανελλήνιο. Πιάσαμε το μεγάλο θέμα. Δυστυχώς. Να το στείλουμε στο Πανελλήνιο, αδιαφορώντας για το ποιος είναι ο Μπάμπης ο Τετράδης. Είναι αυτά που λένε και μας κατηγορούν τα μέσα, ότι προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας καταβροχθίζουμε κόσμο. Έτσι. Πίνουμε αίμα. Πίνουμε αίμα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γιώργο, καλημέρα. Πρέπει να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το κοντρόλ δεν ξέρω αν προσπάθησε να επικοινωνήσει πάλι με τον κύριο Καζάκη. Είναι κλειστό το τηλέφωνο. Πες μου, ενημέρωσέ με στο ακουστικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ένα θέμα που έχει να κάνει με τους εργαζόμενους. Με τους εργαζόμενους στο φράγμα Σοπού. Άλλη πληγή κι αυτή. Άλλη πληγή. 14 μήνες απλήρωτη. 14 μήνες απλήρωτη στο φράγμα του Σοπού. Και λέει το ρεπορτάζ μας εδώ. Συνεχίζουν την επίσκεση διαρχίας εργαζόμενοι του Σοπού. Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο αναδοξιακό έργο της Κορυφαίας βρίσκεται στον αέρα και είναι αμφίβολο πότε θα ξεκινήσει και πάλι. Βλέπετε στους δέκτες σας το φράγμα του Ασοπού. Συνεχίζουν εδώ και δύο εβδομάδες την επίσκεψη εργασίας οι εργαζόμενοι στο μεγάλο έργο του φράγματος του Ασοπού, διαμαρτυρώμενοι με τον τρόπο αυτό στο γεγονός ότι 11 μήνες, 12 πλέον, παραμένουν απλήρωτοι από την εταιρεία. Εκπρόσωποι εργαζομένων είχαν συναντηθεί πριν δύο εβδομάδες με τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Κορίθου για να ενημερώσουν για την απόφασή τους για την επέσχυση και να ζητήσουν την συνδρομή του κέντρου στον αγώνα που κάνουν για να πάρουν τα δεδουλευμένα τους, τη στιγμή που ίδιοι βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση. Δυστυχώς αυτό το θέμα συνεχίζεται και όχι μόνο συνεχίζεται, Γιώργο, Γιάννη, αλλά αυτό το έργο, ένα έργο σταθμός για την αγροτική οικονομία της Κορυφαίας, το οποίο το έχουν εξαγγείλει εδώ και 20 χρόνια, ο καθένας το εξαγγέλει, τελικά εδέησε ο μέγας κύριος, ο κύριος δέησε να ξεκινήσει αυτό το έργο και δυστυχώς πέσαμε στην κρίση, σε μια κρίση που έκανε τον εργολάβο αυτό, φταίει δεν ξέρω, που έκανε τον εργολάβο να μην εμφανίζεται
προκειμένου να συνεχιστεί το έργο. Δυστυχώς, ένα έργο πνοής για την Κορυφαία που θα αλλάξει πράγματι την αγροτική της ζωή, δυστυχώς ακόμα έχει κολλήσει. Τι και αν έχει γίνει η όχληση από το εργατικό κέντρο, από την περιφέρεια. Τι να ακούσει, τι να ακούσει. Είχε δεσμευτεί η περιφέρεια ότι θα μπουν τα λεφτά στον ΕΚΕΠΕ. Τι να ακούσουν, κάνουν προσπάθειες, αλλά δεν μπορούν να γίνει τίποτα. Η μόνη λύση που είναι τώρα είναι να αποβληθεί. Απεργίες πείνας, να αποβληθεί ο εργολάβος, να γίνει άλλη διαδικασία και να ξαναμπεί ο εργολάβος πάλι. Και εδώ, επειδή για να τα λέμε. Τα λεφτά, επειδή, για να τα λέμε, Γιάννη. Επειδή το κράτος δεν έχει να πληρώσει τίποτα, γιατί δεν εισπράττει, γιατί δεν μπορεί να εισπράξει, Γιάννη, δεν μπορεί να εισπράξει, άραγε να περιμένουμε πολύ να δούμε αυτό το έργο, να δούμε νερό από το φράγμα του Ασοπού. Θα κάνουμε πολύ καιρό να το δούμε. Πρέπει να πάμε και εδώ τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, η ώρα είναι 9:05, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα επανέλθουμε. Όμορφα να σίγουνα σαν να ήταν επιβάτες λευκόσε το λάδι. Αν πάω τρελή κι αγαπή τα χάμες φυσάει. Ανακαλύψτε το χώρο σας και αποκαλύψτε την τέλεια εικόνα του. Έπιπλο Πετικίδης. Βρείτε τα έπιπλα που ονειρεύεστε σε τιμές που βλέπετε μόνο στα όνειρά σας. Πετικίδης Έπιπλο. Από το 1950 επιπλώνουμε το χώρο σας λειτουργικά, οικονομικά και καλέσθητα. Έπιπλο Πετικίδης. Στήστε τον χώρο σας με φινέτσα και στυλ με τις δωρεάν συμβουλές των έμπειρων διακοσμητών μας. Πετικίδης. Βρείτε τα όλα όπως θέλετε. 78 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Ισμός Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-23239. Πετικίδης Έπιπλο. Ανακαλύψτε το χώρο σας. Διεθνής Ένωσης Ασφάλειες Κοντογιαννάκη. Τώρα με νέα ελκυστικά εξάμεινα ασφάλιστρα. Γιόταχη επιβατικά από 112 ευρώ. Γιόταχη φορτηγά από 160 ευρώ. Γιόταχη φορτηγά αγροτικά από 95 ευρώ. Δημόσιας χρήσης φορτηγά από 388 ευρώ. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται σωματικές βλάβες προστρίτους 1 εκατομμύριο ευρώ. Υλικές ζημιές προστρίτους 1 εκατομμύριο ευρώ. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Προστασία μπόνους μάλους έως 2 ζημιές ετησίως. Ζημιές εντός φυλασσόμενων χώρων και πλοίων. Προσωπικό ατύχημα οδηγού ιδιοκτήτη ή νομική προστασία. Φροντίδα ατυχήματος. Ρημούλκηση οχήματος, συνέπεια τροχαίου ατυχήματος. Δωρεάν πράσινη κάρτα. Διεθνής Ένωσης Ασφάλειες Κοντογιαννάκη. Εθνικής Ανεξαρτησίας 23 στην Κόρινθο. Τηλέφωνα 27410-22800 και 22436. Ασφάλεια δοκιμασμένη στο χρόνο. Το Μεδιτερανέ επέστρεψε και ετοίμασε κάτι πραγματικά μεγάλο για εσάς. Το μενού του 7.
ή με απλά λόγια, μπορείτε να φάτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας από το μπουφέ μας μόνο με 7 ευρώ. Περιλαμβάνεται μαγειρευτό, συν σαλάτα της επιλογής σας από το μπουφέ, συν φρούτο και αναψυκτικό απεριόριστα. Φυσικά, μπορείτε να απολαύσετε και όλα τα νέα μας απίθανα snacks, τις υπέροχες σαλάτες, τα μοναδικά ορεκτικά και τα διάσημα ζυμαρικά μας. Ελάτε στο νέο, ανανεωμένο Μεδιτερανέ, πρότυπο εστιατόριο, μαγειρίο, μεσογειακής διατροφής. Αγίου Νικολάου 29, στο λιμάνι Κορίνθου. Τηλέφωνα 27410-73232 έως 5. Μας βρίσκετε και στο www.mediterrane.gr, στο Facebook και στο Twitter. Γεύσεις μιας άλλης εποχής. Μυρωδιές, όλο παράδοση και γλύκα. Καφέ γλυκοπολίων, γλυκίν βραστών. Ό,τι πιο γλυκό και παραδοσιακό στο κέντρο της Κορίνθου. La Casa στον Ισθμό. Το πρώτο και μεγάλο πολυκατάστημα της Κορίνθου. Γροθιά στην κρίση και όσο αντέξουμε. Χιλιάδες είδη στη μισή τιμή. 50% έκπτωση από τις αναγραφόμενες τιμές. Προλάβετε. Γίνεται χαμός. La Casa στον Ισθμό. La Casa στον Ισθμό. Το πρώτο και μεγάλο πολυκατάστημα της Κορίνθου. Γροθιά στην κρίση και όσο αντέξουμε. Χιλιάδες είδη στη μισή τιμή. 50% έκπτωση από τις αναγραφόμενες τιμές. La Casa στον Ισθμό. Προλάβετε, γίνεται χαμός. La Casa στον Ισθμό. Χρειάζεσαι μετρητά? Αγοράζουμε μετρητής χρυσό, ασήμι, σκεύη, παλαιά κοσμήματα, λίρες, ρολόγια, αυτοκίνητα και ακίνητα. Ελάτε να εκτιμήσουμε τα κοσμήματά σας εντελώς δωρεάν και θα δείτε ότι σας συμφέρει να μας προτιμήσετε. Δωρεάν εκτίμηση και στο χώρο σας, με απόλυτη εχεμήθεια. Με σεβασμό, σοβαρότητα και κατανόηση, σε φιλικό περιβάλλον. Καλύψτε άμεσες ανάγκες, χωρίς να δανειστείτε. Θα μας βρείτε Κολιάτρου 61 Κόρινθος, απέναντι από το κατάστημα Hondo Center. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-3123-434 και 698-05-11-448. Κανείς δεν μπορεί να μας ανταγωνιστεί. Απλά ρωτήστε μας. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, 8 στον αέρα, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10 και μια είδηση που έφτασε τώρα αναφέρει τα εξής.
η κρίση δίπλα-δίπλα με τη διαφορά. Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι καταγγελίες και οι έρευνες για διαφορά δημοσίων υπαλλήλων, ενώ στο 21,5 κινήθηκε η αύξηση για αντίστοιχα κρούσματα που αφορούν την αστυνομικούς. Πρόκειται για αριθμητικά δεδομένα και συμπεράσματα που συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου της Ελλάδας για το 2012, η οποία τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινοποιηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάγειας της Βουλής. Σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση, την πρωτιά στο μαυροπύρακο της διαφοράς καταλαμβάνουν οι υπηρεσίες των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το σύνολο των 535 καταγγελιών, 152 αφορούν τους ΣΟΤΑ, 63 τις περιφέρειες, 62 οικονομικές υπηρεσίες, 60 υπηρεσίες υγείας και 43 εργαζόμενες υπουργεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η διαφθορά παίρνει τα ύψη. Αυτό όμως, Γιάννη, δίνει τη δυνατότητα, γιατί ο καθένας δεν βλέπει τι γίνεται στη χώρα του, δίνει τη δυνατότητα στους τροϊκανούς και στους εχθρούς της Ελλάδος να τα ρίχνουν, η Ελλάδα είναι μια διεφθαρμένη χώρα. Βέβαια πρέπει να θυμίσουμε ότι πρώτος Γιάννη για διεφθαρμένη χώρα μίλησε στην Ευρώπη, μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, ο αρχηγός του Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Πήγε εκεί και σε μια κρίση ειλικρίνειας ή πάρτε το όπως θέλετε, μίλησε τότε ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλή διαφθορά. Και από την άλλη στιγμή ο ίδιος, ο ανεκδίγητος αυτός άνθρωπος, πήγαινε και ζήταγε βοήθεια. Δηλαδή σαν να έλεγε ότι εμείς κλέβουμε, αλλά βοηθήστε μας. Είναι φοβερό. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Είναι ο κύριος. Ναι. Έχουμε τον επικεφαλής της μειοψηφίας της ΚΙΟΝΟΣ, τον κύριο Χρήστο Ζαχαριά. Καλημέρα κύριε Ζαχαριά. Καλημέρα σας κύριε Προβήτη. Καλημέρα σας. Κύριε Ζαχαριά, πώς πάνε τα πράγματα στο Δήμο σας? Για πείτε μας λίγο. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμος μας δεν μπορώ να πω ότι προχωράει έτσι όπως απαιτούν οι καιροί και ζητούν οι συνδημότες μας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα βεβαίως όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις στους Δήμους γενικότερα και ένας περιορισμός λόγω της λιτότητας. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας οδηγήσει και δυστυχώς εκεί μας έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή το Δήμο μας, ώστε να μην κάνουμε σπιλοτίποτα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα ότι φέτος για το 2013 στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό δεν έχει προβλεφθεί κανένα νέο έργο. Ενώ αυτά έστω τα άλλα περιορισμένα, οι περιορισμένοι πόροι κάθε χρόνο στο Δήμο έρχονται. Δηλαδή η προϋπολογίστηκε και φέτος να γίνει τεχνικό έργο που αφορά στο χρήση 11 και 12. Και έφτιαξαν διάφορα ερωτήματα ότι από τη στιγμή που είχαν προγραμματιστεί το 12 και το 11 και το 12 τα έργα με τους πόρους που υπήρχαν, γιατί δεν έγιναν το 11 και το 12 και προγραμματίστηκαν για να γίνει το 13. Αυτό σημαίνει ότι μία δυναμία στο να συντονιστήκαν όλες οι προσπάθειες του Δήμου για να υλοποιηθούν έργα τα οποία έστω περιορισμένα και μικρά είναι αναγκαία για την να λειτουργήσει ο Δήμος. Για πείτε μου κάτι κύριε Ζαχαριά, με τα θέματα εκεί του νερού τι γίνονται, εκεί που μέτρησε προβλήματα. Ναι, το είναι το θέμα του νερού, νομίζω ότι έχει υπάρξει μια στασιμότητα. Είναι αλήθεια ότι, να θυμίσω στους συνδημότητες μας, το ξέρουν του πρώην Δήμου Σικιονίων, ότι επί Δημαρχίας κ. Τσουλούχα και μετά με τον κ. Παπαγγελόπουλο, δύο γεωτρήσεις με καθαρό νερό, δηλαδή από τη Βελίνα και το Κλιμέντι, έρχονται και ιδρεύουν την πόλη του Κιάτου που έχει πρόβλημα μεγάλο. Από εκεί και ύστερα και σε αυτή τη δημοτική περίοδο, παρόλες τις προτάσεις μας, τη στήριξή μας, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό ώστε να βρεθούν γεωτρήσεις και άλλες για να έρθει νερό κατάλληλο, ώστε να μην παίρνουν γεωτρήσεις που είναι στο Κιάτο. Έχω να σας πω και να ενημερώσω και τον κόσμο ότι υπάρχει μια γεώτηση που είχε αγοραστεί από την επιδηματία θεαμής του κ. Γιαννόπουλου στο Κεφαλάρι, η οποία είναι ιδιοκτησίας του Δήμου και αυτή τη στιγμή δεν είναι αναξιοποιητή, δεν έχει προχωρήσει γιατί το έργο για να συνδεθεί. Υπάρχει μια στασιμότητα παρόλες τις... Γιατί, αφού το Κιάτο, η Σικιώνα έχει ανάγκη από νερά. Γιατί αυτό? Βεβαίως έχει ανάγκη. Και το πιο, είναι το πιο τραγικό, κύριε Προβήτη. Αυτή τη στιγμή η κόρη τους και καλώς κάνει, παίρνει νερό, καθαρό νερό από την Κεφαλαία, χωρίς να υπάρχει κανένα ανταποδοτικό στοιχείο.
έχουμε πιέσει και εισηγούμε στο Δήμαρχο και του προτείνουμε να κάνει κάποια πράγματα ώστε να βρεθεί μια λύση σε αυτό. Το δεύτερο, δεν είναι δυνατόν ας πούμε, να ιδρεύεται η σχεδόν η μισή Κορινθία τώρα με το νερό της Κεφαλίας και να μην έχει τα κάτω νερό από κύριο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπορεί να λέτε, δεν είναι σωστό να λέτε ότι επειδή ιδρεύεται η Κόρυφο εμείς δεν ιδρευόμαστε, δηλαδή γιατί να ιδρευτεί η Κόρυφο και όχι εμείς. Όχι, δεν είπα γιατί να ιδρευτεί. Έτσι, η Κόρυφο γιατί... είναι η πρωτεύουσα του νομού, χρόνια παλεύει για να έχει νερό, χάρη στις προσπάθειες των δημοτικών αρχών, όλων των δημοτικών και αρχών του τότε του τότε Υπουργού του κ. Παπαλιγούρα, το έχει αναγνωρίσει αυτό ο Δήμαρχος Κορυφαίων, ο κ. Πραγματικός, ήπια τελικά νερό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρει και το Κιάτο. Πρέπει όμως το Κιάτο να εργαστεί σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως εργάστηκαν επί πολλά χρόνια πολλοί δημοτικοί άρχοντες της Κορύφου. Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Απλούστατα αυτό εμείς λέμε, ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη προσπάθεια και αποφασιστικότητα ώστε να λυθεί το θέμα και αυτό ώστε να έρθει νερό και στο Κιάτο. Μην λέμε γιατί παίρνει η Κόρυφος. Και το άλλο θα το νομίζω ότι είναι εύλογο και δίκιο, θα το υιοθετήσετε και εσείς αυτό. Αφού τόσο νερό έχετε κάτω που είναι χωρίς να πληρώνεται κτλ. Καλό είναι ένας ισχυρός δήμος όπως εκεί τώρα η Κόρυφος να υπάρξει μια συμφωνία για κάτι ανταποδοτικό, το οποίο υπήρχε τότε στο διάλογο που είχε γίνει επί τότε προηγούμενων δημοτικών αρχών και της Κορύφης και της Κεφαλίας. Αυτό είναι... Έτσι λέει τουλάχιστον ο κύριος Λέγκας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο βεβαίως εμείς δεν μπορούμε να έχουμε αντίρρηση, αλλά εν διάφορη περιπτώσει ο Δήμος Κορύφου ήδη απολαμβάνει το μεγάλο αυτό αγαθό που λέγεται νερό και πρέπει να το απολαμβάνει και ο Κιατιανός, οι κάτοικοι του Δήμου σας. Δεν είπε κανείς όχι. Αυτό όμως έχει να κάνει με τον τρόπο που δρά η δημοτική σας αρχή, έτσι. Μα εγώ για τη δημοτική μου αρχή λέω. Αυτή είναι η κριτική μας. Μάλιστα. Λέγατε κάτι όμως για τις πολεοδομίες εκεί, για τα πολεοδομικά έργα και τα λοιπά, και σας διάκοψα. Τι γίνεται εκεί ακριβώς? Κοιτάξτε να δείτε, ένα άλλο θέμα που εκπέμπει την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής μας είναι οι πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Σικιονίων. Υπάρχει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, όταν επί κ. Τσουλού θα είχε ολοκληρωθεί και είχε σταλεί την περιφερειακή διεύθυνση για υπογραφή. Έκτοτε αγνοείται τύχη. Παρόλο που έχουμε κάνει συνεχείς ερωτήσεις στον κύριο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση σε αυτό. Έτσι δεν έχει προχωρήσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του πρώην Δήμου Σικιονίων, με δισεπίγητα προβλήματα, δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην περιοχή μας. Όπως και άλλες πολεοδομικές ενότητες, όπως είναι η πολεοδομική ενότητα που είναι στο άρθρο 13 ή της Τραγάνας ή της Νεάπολης, υπάρχει μια στασιμότητα σε αυτό. Μεθαύριο που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ θα ξαναθέσω αυτά τα θέματα. Πρέπει να προχωρήσουν και να δοθούν λύσεις σε αυτή την ιστορία, γιατί έχει να κάνει και με την επέκταση της πόλης και με την ανάπτυξη. Διότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, θα παραδοθούν οι κόπεδα τα οποία είτε θα πουληθούν είτε θα γίνουν ανεγέρσεις οικοδομών κτλ. Και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε θέσει πάλι στο Δήμαρχο είναι ότι οι πρώην Δήμοι στην Παλιά και ΦΝΟΥ δεν είχαν προχωρήσει στα δικά τους γενικά πολεοδομικά σχέδια και θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα ώστε να γίνει μια μελέτη ώστε να ενταχθούν και αυτές οι περιοχές στο γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Είναι μείζωνα θέματα νομίζω εγώ αυτά και πρέπει ο Δήμαρχος να προχωρήσει πιο μπροστά γιατί δημιουργούνται προβλήματα σε όλους μας. Κύριε Ζαχαριά, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εμείς οι πολίτες εκτός από τα έργα υποδομής ζητάμε από τις δημοτικές μας αρχές, από αυτούς που μας διοικούν, να φροντίζουν λίγο και την καθημερινότητά μας. Ακριβώς. Να φροντίζουν λίγο να ζούμε σε ένα περιβάλλον καθαρό, βεβαίως με τις υποδομές μας, τα θέλουμε όλα, είπαμε για υποδομές. Η καθημερινότητα στο Δήμο Σικιονίων ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι όντως, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα όσον αφορά πάνω σε αυτό το τομέα. Εμείς κάνουμε μια... οι τοποθετήσεις μας είναι πάντα με προτάσεις, χωρίς ακρότητες. Αναγνωρίζουμε τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, όμως εδώ είναι θέματα τα οποία δεν χρειάζονται πολλά χρήματα για να λυθούν. Π.χ. ο ηλεκτροφωτισμός της περιοχής μας και στα χωριά αλλά και κυρίως στην πόλη, η κατάσταση θυμίζει τρίτο κόσμο. Επανειλημμένως έχουμε δώσει το θέμα αυτό, δεν είναι λειτουργοί οι φωτισμοί, οι κολόνες είναι έτοιμες να καταρρεύσουν. Αυτά τα θέματα τα οποία είναι
άψο τη καθημερινότητα, με λίγα χρήματα, με λίγο, με μια μικρή προσπάθεια όλων, μπορεί να νοικοκυρευτεί η κατάσταση. Το δεύτερο, θα δείτε, αν είστε στο Κιάτο ή σε πολλά τοπικές κοινότητες, λακκούβες από εδώ, από εκεί. Και αυτό με λίγο κόστος, νοικοκύρεμα χρειάζεται, μια τάση να παρακολουθούμε τα πράγματα και να τα συντονίζουμε καλύτερα, θα λυθούν τα θέματα. Τώρα τελευταία, βλέπω ότι υπάρχει και υστέρηση και καθυστέρηση και στο θέμα της καθαριότητας, αλλά και όσον αφορά τα χορτάρια, τα οποία βεβαίως και λόγω των βροχών είναι πάρα πολλά, υπάρχει και εκεί υστέρηση. Θέλω να πω λοιπόν, είναι στα κανάλια του ΦΕΜΕ, όπως μου λένε οι φίλοι πάνω από το Κίδεν, καθαρίσει ο Δήμαρχος, παρόλο που κατάγεται και από εκεί και που ξέρει ότι έχουν ανάγκη άνθρωποι για να καλλιεργούν τα χτήματά τους. Θέλω να πω λοιπόν ότι και σε αυτό το τομέα υπάρχει μια υστέρηση και πιστεύω ότι έχει να κάνει αυτό με το γενικότερο σχέδιο, το γενικότερο συντονισμό που απαιτείται να υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Εξάλλου, έτσι για να είναι γνωστό βεβαίως και στην περιοχή μας, υπάρχει και μια δυσλειτουργία, μια έλλειψη συνοχής στη δημοτική ομάδα και πιστεύω ότι και εκεί και αυτό το θέμα δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίηση και της καθημερινότητας που να λύνονται τα θέματα, αλλά και να υπάρχει ένα όραμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια προοπτική για την περιοχή μας, ένα όραμα το οποίο θα δώσει μια ανάπτυξη, θα αλλάξει την πορεία του Δήμου μας, θα τους δώσει μια ταυτότητα και σε αυτό υπάρχει μεγάλη στέρηση. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε και κάτι άλλο όμως. Ναι, ναι. Τώρα με ενημερώνω από το κοντρόλ, σε 10 λεπτά θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Πάνος ο Καμένος. Αυτό το λέω για όλους. Θέλω να μου πείτε κάτι. Η ασφάλεια. Νιώθει ασφάλεια ο Σικιώνιος? Νιώθει ασφάλεια από την αστυνομία, από την περιφρούρηση? Πώς το βιώνετε εσείς αυτά? Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο που το θίγετε αυτό το θέμα. Όπως φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές και στην περιοχή του Δήμου μας δεν υπάρχει έτσι το αίσθημα της ασφάλειας. Σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Κλειδαραμβανόμαστε τα σπίτια μας. Υπάρχει ένα πρόβλημα και κλοπών και κλοπών στα σπίτια μας εννοώ. Τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε κι εσείς. Ή περιπτώσεις όπου αυτά τα σύρματα από χαλκό και τα λοιπά, τα οποία τα κλέμουν, γίνεται ένα όργιο στην περιοχή μας, όντως. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει και ο κάθε Δήμος, βεβαίως αυτό άπτεται. Πάντως κύριε Ζαχαριά, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Ενώ αυτοί που κλέβουν τα σίδερα, τα αυτά, τα πάνε και τα ξέρει η αστυνομία. Τα ξέρουν, αλλά δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Τα πάνε σε συγκεκριμένους εμπόρους και τα πουλάνε. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή την περίπτωση, τυχαίνει να ξέρω τώρα τελευταία, έχουν γίνει κάποιες συντονισμένες ενέργειες και από την αστυνομία με συνεργείο που συμμετέχει και η υπάλληλοι της εφορίας και έχουν επισημάνει και έχουν εντοπίσει και έχουν συλλάβει 2-3 ανθρώπους που πέραν από τα προϊόντα της κλοπής και έχει γίνει μια προσπάθεια τώρα τελευταία, μαθαίνω, τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο μήνα. Πάντως εάν αυτό που έχει βγει στον αέρα εδώ και αρκετό καιρό λένε ότι θα συρρυκνωθούν τα αστυνομικά τμήματα κατόπιν πιέσεως των εταίρων μας, δεν τους λέω αλλιώς, ενώ έπρεπε να τους πω αλλιώς, των εταίρων μας θα συρρυκνωθούν τα αστυνομικά τμήματα, φαντάζεστε τι έχει να γίνει στα χωριά, όλα τα χωριά μας. Αυτό είναι μια συνέχεια όλων της συρρυκνώσεως των υπηρεσιών κτλ. Όπως ξέρετε και οι εφορίες και άλλες υπηρεσίες που κλείνουν, εγώ προσωπικά δεν είμαι αντίθετος στο να υπάρξει μια μεταρρύθμιση, αλλά να στηρίζεται σε σωστά δεδομένα, να υπολογίζουν τον κόσμο πώς θα εξυπηρετεί τον κόσμο, να οργανωνόμαστε πρώτα μηχανογραφικά κλπ. Και μετά να προχωρούμε σε αλλαγές. Δυστυχώς, αν προχωρήσει και αυτό με την αστυνομία, όντως θα υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Θα έχουμε ληστηρικές επιδρομές, θα έχουμε συμμορίες. Θα το λέμε απλά. Δυστυχώς, και έχουμε... πέρα από την οικονομική έτσι, αφέμαξη που υπάρχει, την ασφυξία που νιώθουμε όλοι μας. Και όλοι οι πολίτες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν ξέρω και εγώ που θα έχουμε συμμορίες, επιδρομές. Συμμορίες θα έχουμε, αντιδράσεις από τον κόσμο θα έχουμε και αυτό είναι το χειρότερο. Θα έχουμε αυτοδικίες κλπ. Όπως καταλαβαίνετε. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Ζαχαριά. Ο Χρήστος Ζαχαριάς θα είναι παρόν στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, εγώ πρέπει να τονίσω ότι αγαπώ την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, για μένα ήταν ένα καινούργιο πανεπιστήμιο. Από εκεί και ύστερα μην είναι νωρίς ακόμα. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Πάντως όχι. Πώς θα είναι οι συνθήκες. Πάντως όχι, δεν λέτε.
Ναι, θα δούμε πώς θα είναι οι συνθήκες. Εντάξει. Κύριε Ζαχαριά, και μια τελευταία ερώτηση που μου διέφυγε. Είχα επισκεφθεί προκαιρού το Φενεό, μια περιοχή πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Είδα λοιπόν εκεί μια, όχι, δεν θα έλεγα εγκατάλειψη, δηλαδή το οδικό δίκτυο. Παναγία βόηθα. Παναγία βόηθα. Θέτεται σοβαρά ζητήματα. Ναι. Όντως δεν προλαβαίνω να τα αφήξουμε όλα αυτά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το οδικό δίκτυο επιγραμματικά είναι χάλια και άλλα θέματα είναι εκεί πέρα. Οι κάτοικοι μας έχουν ενημερώσει σε αυτό. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα βεβαίως που δεν είναι έργο του Δήμου αυτό, αλλά πρέπει ο Δήμος να πιέσει ο Δήμαρχος. Που είναι εκεί η περιοχή του εκεί, ναι. Το δρόμο στην Καστανιά, εκεί πέρα που ξέρετε το διάσελο που είναι. Ναι. Αυτός ο δρόμος πρέπει να γίνει, να συνεργαστεί με την περιφέρεια, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και μια λειτουργία εκεί στις συνεργασίες, τώρα τελευταία, ώστε αυτός ο δρόμος να ολοκληρωθεί. Γιατί είναι άσα για όλη την περιοχή και τους επισκέπτες, αλλά και τους ίδιους τους ντόπιους που πηγαίνουν, έρχονται πάνω κάτω. Έχετε πολύ το δίκιο σε αυτό. Κύριε Ζαχαριά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Από ό,τι μας είπε το κοντρόλ, σε 10 λεπτά θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε με τον κύριο Πάνο Καμένο, τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Σε λίγο θα είμαστε. Πάμε λοιπόν και συνεχίζω αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη διαφθορά που παρατηρείται. Αυτή η διαφθορά είναι δυστυχώς αυτή που μας κάνει να αισθανόμαστε ένοχοι, σε εισαγωγικά, σε όλους όσους, και να μην μπορούμε να αντιδράσουμε σε όλους όσους μας κατηγορούν, στους Ευρωπαίους φίλους μας, στους φίλους μας, σε πάρα πολλά εισαγωγικά Γιάννη. Όμως δεν είναι έτσι, παντού υπάρχει διαφθορά, παντού υπάρχει διαφθορά, όπου υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι, παντού υπάρχει διαφθορά. Και δεν είναι ακριβώς γνώρισμα των Ελλήνων και μόνο των Ελλήνων. Πρέπει να πάμε τώρα σε μια είδος η οποία έρχεται από την Ηλία, η οποία λέει «Η μανιασμένη επίθεσε Κυπουρό, τον μαχαίρωσε και τον χτυπούσε με σφυρί». Δολοφονία άγρια. Ενώ πρέπει να πούμε κάτι άλλο, ότι τρέμουν οι φαρμακοποιοί της Αθήνας από τους ληστές με τους λωστούς. Εισβάλλουν με λωστάρια μέσα στα φαρμακεία προκειμένου να κλέψουν είτε να πάρουν τη δόση τους είτε κάτι τέτοια. Δυστυχώς η αστυνομία δεν φτάνει. Γιάννη δεν φτάνει. Ούτε κυρίως και όσοι μπορεί να κάνει κάτι. Γιάννη δεν φτάνει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως πάμε τώρα. Έχουμε τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Κύριε πρόεδρε, θέλω να μου σχολιάσετε την υπόθεση όλη με την Κύπρο. Τι γίνεται με την Κύπρο μας. Θα σα πω αυτό το οποίο έλεγα και πριν από 3 χρόνια μέσα στο κοινοβούλιο. Δεχόμαστε μία επίθεση από την Γερμανία, η οποία προσπαθεί να δείξει την επικυριαρχία της σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Έχουμε την ανάπτυξη του 4ου Γερμανικού Ράιχ. Και αυτά δεν τα λέμε μόνο οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Τα λένε πλέον σήμερα οι Guardian, τα λένε πολιτικοί από την Ισπανία, από την Ιταλία, από τη Γαλλία. Έχουμε την απάντηση από τη Ρωσία πριν από λίγες ώρες και δείχνει ξεκάθαρα ότι εδώ η κυρία Μέρκελ προσπαθεί να επικυριαρχήσει της Ευρώπης, να διαλύσει τις τοπικές οικονομίες. Η Κύπρος τελείωσε. Η Κύπρος χτυπήθηκε αμέσως μετά τις εκλογές της με έναν εκβιασμό άνευ προηγουμένου, τον οποίο δεν το συναντήσαμε ούτε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και οδηγήθηκε με την απόφαση του Eurogroup σε μια καταστροφή του οικονομικού της μοντέλου. Η κατάσταση στην Κύπρο τους επομένων ωρών θα είναι τραγική. Η ύφεση, οι απολύσεις, η ανεργία σε έναν τόπο βασανισμένο που είχε καταφέρει να είχε δημιουργήσει ένα οικονομικό μοντέλο όπου είχε ουσιαστικά μαζέψει τις περισσότερες καταθέσεις και έδινε τραπεζική ασφάλεια και πίστη σε όλο τον κόσμο. Είτε αυτό ήταν με offshore εταιρείες, δηλαδή με παράκτες εταιρείες, είτε με κανονικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Δεν θυμάμαι δε. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε.
αν μου επιτρέπετε. Γι' αυτό ακούστε μία κουβέντα μόνο. Παρακαλώ. Το χτύπημα δε ήταν εμέσως και προς την Ελλάδα. Διότι οι περισσότερες από τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες έχουν τους λογαριασμούς στις κυπριακές τράπεζες, αυτή τη στιγμή κάνουν το 40% των καταθέσεων τους, που είναι είτε ναύλα, ναυλοσύμφωνα δηλαδή, είτε είναι καύσιμα για βαπορία, και τα οποία ουσιαστικά σταματάνε. Η εμπορική ναυτιλία δέχεται χτύπημα. Δέχονται χτύπημα ο τουρισμός μας στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πρακτορία που φέρνουν ρόζους στη χώρα έχουν λογαριασμούς στην Κύπρο. Αυτά με τη συνέργεια της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, που όχι δεν βοήθησε την Κύπρο, αλλά λειτουργήσε ως τα ΕΣΕΣ της κυρίας Μέρκελ. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Η Ελλάδα είχε ευθύνες για την κατάντια της Κύπρου σήμερα. Με πιστόλι ελληνικό εκτελέσαν την Κύπρο. Με το πιστόλι που λέγεται Στουρνάρας και την εντολή πυροβολισμού την έδωσε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Τι θα μπορούσαν να κάνουν, κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να ανατρέψουν, να αποτρέψουν μια τέτοια κατάσταση? Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε μέσω Eurogroup να αντισταθούν. Μάλιστα. Θα έπρεπε να μην εκτελούν ουσιαστικά ως χειρότεροι των ΕΣΕΣ τις εντολές της κυρίας Μέρκελ. Δεύτερον, έπρεπε να δοθεί εκείνο το χρονικό διάστημα αναπνοή στην Κύπρο, τις 2-3 μέρες που ζήτησαν, προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο του Αρχιεπισκόπου για εναλλακτική λύση. Και εναλλακτική λύση στην Κύπρο, γιατί είναι πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από την Ελλάδα, ήταν η κυπριακή λίρα. Εάν θέλαν να διαλύσουν την οικονομία, θα μπορούσαν οι Κύπροι κάλλιστα να κρατήσουν. Και να σας πω και το άλλο. Εδώ μιλάμε για τη μεταφορά ενός προβλήματος μιας ιδιωτικής τράπεζας σε ένα κράτος. Ας αφήνανε την τράπεζα να πτωχεύσει. Τι θα γινότανε? Τι θα γινότανε? Εγώ σας λέω ότι η Τέξια, η μεγαλύτερη τράπεζα στο Βέλγιο, πτώχευσε. Τράπεζες στην Ισπανία πτωχεύσανε. Πάνε δηλαδή να μετατρέψουνε. Εάν πιθανώς σας λέω ότι είχε πρόβλημα μία ή δύο τράπεζες στην Κύπρο, ιδιωτικές εταιρείες, εάν τι φάρα τα λεφτά του καθαριστό τους, ας πηγαίνουν στο δικαστήριο να απολογηθούν μετά. Μάλιστα. Πήγανε και διαλύσανε μία χώρα κάποιον για ένα ουσιαστικά τραπεζικό οργανισμό που είναι ιδιωτικός. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι σήμερα όλος ο τύπος λέει φοβούνται ότι οι εταίροι μας, σε εισαγωγικά εταίροι μας... Τίποτα εταίροι. Τίποτα εταίροι. Για εκτελεστικά όργανα της Μέρκελ, οι περισσότεροι εξ αυτών, σήμερα βγαίνει το Λουξεμβούργο. Ληστές. Αυτό το κτίνος, ο Γιούκερ, αυτό το κτίνος, ο Γιούκερ, ο οποίος έβαλε την Ελλάδα στην περιπέτεια, επειδή φοβάται τώρα ότι θα του βάλουν χέρι και στο Λουξεμβούργο, και επιτείνεται στην κυρία Μέρκελ και μιλάει για γερμανοποίηση της Ευρώπης. Μάλιστα, τώρα το σκέφτομαι. Όταν αυτός ερχόταν εδώ, ο αλκοολικός του Ρωμένος, και έπιανε αγκαλιά του Στουρνάρα και εκτελούσε την Ελλάδα, στη θέση που είχε τώρα φοβάται για τη χώρα του. Εμείς τι λέγαμε? Λέγαμε ότι η επίθεση αυτή για την πρώτη στιγμή δεν είναι επίθεση κατά της Ελλάδας. Είναι επίθεση της Γερμανίας κατά της Ευρωζώνης και της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών λαών. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες τα φωνάζαμε 3 χρόνια τώρα. Πιστεύετε, κύριε Πρόεδρε, ότι θα μπορεί να επεκταθεί το κούρεμα, να θελήσουν να επιβάλλουν το κούρεμα και στους άλλους λαούς του Νότου? Δεν είναι θέμα μόνο το κούρεμα. Είναι το θέμα ότι αυτή τη στιγμή διαλύεται η τραπεζική πίστη. Δηλαδή, κανείς δεν έχει πια τα λεφτά τους, η τράπεζα όπως έχει λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες πλέον θα καταρρεύσουν. Δεν θα μπορούν να δίνουν ούτε δάνεια σε εκείνους που έχουν ανάγκη, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Εδώ πάνε να κλείσουν το σύνολο της οικονομίας της Ευρώπης, να μεταφέρουν τα χρήματά τους ασφαλώς δίθερε τόσο αγωγικών όλοι στη Γερμανία ή στο Παναμά ή στις χώρες που είναι οι πρώην νεοναζιστές στη μέση, στη Νότια Αμερική, όπου περιμένουν να τα υπεχθούμε. Ήδη μου λένε στην Κύπρο ότι οι Ελβετοί τραπεζίδες βρίσκονται στην Κύπρο και μαζεύουν λεφτά για να ανοίγουν λογαριασμούς στην Ελβετία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι η επίθεση είναι γενικευμένη. Η επίθεση όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τους μεγαλοκαταθέτες. Έχει να κάνει με τους εργαζόμενους, με τους ανέργους οι οποίοι θα δημιουργηθούν. Και μάλιστα... Εγώ θέλω να σας πω ότι σαν μέτρο θα μπορούσε κανείς να τους δει ότι είναι πιο δίκαιο από τους ανεκόμενους τους συντάξεις. Αλλά εδώ το θέμα είναι ότι δεν μιλάμε για ένα μέτρο για να σωθεί η οικονομία. Εδώ παίρνουν ένα μέτρο προκειμένου να κλείσουν την οικονομία. Να απολυθούν οι εργαζόμενοι και να ελέγξουν με 200 ευρώ εργαζόμενους η Γερμανία επικυρίαρχη όλη την Ευρώπη.
Κύριε Πρόεδρε, εδώ μιλούσαμε προχθές κιόλας, γιατί έλεγε ο Σαμαράς ότι δεν θα ακούω καλά. Έλεγε ο πρόεδρος της κυβέρνησης ότι δεν θα επιβληθεί νέο Χαράτσι και ξαφνικά το Χαράτσι το βλέπουμε και έρχεται. Φαίνεται, έρχεται. Συνέχεια μας λένε ότι δεν θα γίνει και γίνεται αυτό το κακό. Πού πάει αυτή η κυβέρνηση τελικά, πού και το πάει. Λέμε ότι αυτό έγινε ακόμα χειρότερο. Και σας λέω κι εγώ από το βήμα της Βουλής, το είπα πριν από ένα χρόνο και δύο χρόνια, ότι ο σκοπός είναι να αλλοιώσουν και την ιδιωτική και την κρατική περιουσία. Θέλουν να δημεύσουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Οι φόροι που θα μπουν και τα χαράτσια σε αυτόματο μηχανισμό που ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα οδηγήσουν σε νέα μέτρα που θα τα εισπράττουν τα χαράτσια πλέον στις πρακτικές εταιρείες με αγγλικό δίκαιο, με αποφάσεις του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, θα κατάσχουν τα σπίτια μας, θα κατάσχουν τα χωράφια μας, θα κλείνουν τις επιχειρήσεις ελληνικές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εν συνεχεία, αφού πάρουν την ιδιωτική περιουσία, θα πάρουν και τη δημόσια περιουσία με στόχο τον ανοιχτό πλούτο. Αυτό κάνουνε. Και έχουμε εισβολή. Και πρέπει να αντισταθούμε όλοι μαζί και να ξεσηκωθούμε όλοι μαζί. Οι πολίτες είναι ισχυρότεροι. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, είχατε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα. Αν μπορείτε να μας πείτε τι μιλήσατε, τι είπατε εκεί με τον κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι χρειάζεται οι δυνάμεις οι οποίοι δεν έχουμε γονατίσει στις εντολές της κυρίας Μέρκελ στα μνημόνια να μπορέσουμε να συντονιστούμε τουλάχιστον σε πρώτη φάση το θέμα της Κύπρου. Μάλιστα. Μπορεί να έχουμε διαφορές ιδεολογικές. Υπάρχουν και διαφορές οι οποίες δεν γεφυρώνονται όπως τα ελληνικά θέματα. Από εκεί και πέρα όμως, με εισβολή στο σπίτι μας πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία προκειμένου να ανατρέψουμε αυτή τη ξένη κατοχή. Μάλιστα. Βλέπετε και προεκλογική συνεργασία? Όχι, προεκλογική συνεργασία δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει. Μετεκλογική, σε περίπτωση που δηλαδή... Αυτό θα εξαρτηθεί από το να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε θέματα τα οποία για μας αποτελούν κόκκινη γραμμή. Όπως σας λέω, τα εθνικά θέματα, που δεν μπορώ να δεχτώ πολιτικές κάποιων προσώπων μέσω ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της Θράκης για το όνομα της Μακεδονίας. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Αλλά... Εκεί λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Στα εθνικά θέματα να κάνουν πίσω και να απομονώσουν εκείνα τα, τους ελάχιστους αν θέλετε, οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους απόψεις. Τα εθνικά θέματα δεν είναι προς διαπραγμάτευση και να μπορέσουμε στην συνεχεία να δούμε πώς θα σώσουμε τον τόπο μας. Έρχονται πολύ άσχημες μέρες. Έρχονται πολύ άσχημες μέρες. Πρέπει να τους ανατρέψουμε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μετά τα τελευταία σε εισαγωγικά πλήγματα που δεχθήκατε κύριε Πρόεδρε, φαίνεται να επανακάμπτουν. Φαίνεται να προχωράνε πάλι. Είναι έτσι? Κοιτάξτε κάτι. Εμείς πάμε στο συνέδριό μας. Έχουμε μια προσυνεδριακή διαδικασία σε 14 συνέδρια όπου οργανωνόμαστε και χωρίς χρήματα. Ακόμα δεν έχουμε πάρει την κρατική επιχορήγηση, θα σας πω. Μάλιστα. Λοιπόν, ότι προσπάθησα και μέσω αποστασιών να πάρουν τις καβάτες που είχαν βάλει για να μας διαλύσουν είναι αλήθεια. Αλλά αυτό που μας κάνανε μας κάνανε περισσότερο καλό. Διότι φάνηκε ξεκάθαρα. Όταν γονιπετής βγαίνει ο εκπρόσωπος των αποστατών, ο κύριος Σταμάτης, και ζητά τη μεγαλοψυχία και τη μεγαλοσύνη του Πρωθυπουργού για να τους μαζέψει πάλι πίσω στο Μαντρί, όταν βλέπουν να ψηφίζουν μνημονιακά νομοσχέδια, εγώ τους λυπάμαι, δύο φύγανε. Μην νομίζω ότι ήταν και τίποτα ιδιαίτερο. Δύο φύγανε. Από τους 20. Από εκεί και πέρα έρχονται χιλιάδες. Έρχονται χιλιάδες μαζί μας γιατί καταλαβαίνουν ότι εμείς είπαμε την αλήθεια. Και τους λέμε την αλήθεια. Και θα συνεχίσουμε στην ίδια γραμμή. Εμείς δεν βάζουμε νερό στο πλασί μας. Εμείς μιλάμε για καταγγελία των μνημονίων, για καταγγελία των δανειακών συμβάσεων έστω και μονομερή. Και συνεχεία εθνική πολιτική με ένα εθνικό σχέδιο το οποίο το έχουμε αναρτήσει και στο διαδίκτυο. Το οποίο το διαμορφώνουμε τώρα μαζί με τα προσυνέδριά μας, με επιστήμονες από όλο τον κόσμο, με ομογενείς και Έλληνες επιστήμονες. Και θα δώσουμε λύση στον ελληνικό λαό. Κύριε Πρόεδρε, εμείς θα τους διώξουμε από εδώ πέρα μέσα. Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τις δυνάμεις κατοχής. Κύριε Πρόεδρε, αν χρειαστεί θα υποστήριξετε και δραχμή. Αν χρειαστεί. Θέλω να κάνω απόλυτα σαφές ότι από το ευρώ δεν μπορεί να μας βγάλει κανείς γιατί το έχουμε πληρωμένο. Εάν θέλουν παράνομα και αντισυμβατικά να μας βγάλουν από το ευρώ θα πρέπει να αναλάβουν όλη τη ζημιά οι Γερμανοί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα το ευρώ δεν τους ανήκει. Το ευρώ το χτίσαμε μαζί, το πληρώσαμε με αίμα οι Έλληνες. Πάντως... Με το χρυσό των υπογείων της Τραπέζης Ελλάδος. Με μέρος του ΦΠΑ. Γιατί δεν σας λέω ξεκάθαρα. Πάντως για τις πολεμικές αποζημιώσεις δεν ακούγεται λέξη, κύριε Πρόεδρε. Γιατί η Κύπρο τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η Κύπρος
είχε ένα ισχυρό νόμισμα τη λίρα και ακόμα δεν είχε παραδώσει τον χρυσό της. Εκεί βλέπουνε. Το χρυσό της Κύπρου βρίσκεται στα υπόγεια της Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου. Πάντως, κύριο που λέω είναι ότι για τα λεφτά που μας οφείλουν οι Γερμανοί από τις πολεμικές αποζημιώσεις, από την... Έπρεπε να έχουν καταγραφεί ήδη στον προϋπολογισμό μας. Αυτοί έτσι και έτσι με τσαμπουκά και με αέρα ουσιαστικά μας χρεώνουν. Εμείς έχουμε πραγματικές απαιτήσεις. Το λογικό δάνειο ήταν λεφτά τα οποία δόθησαν. Συν τις αποζημιώσεις είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτό έπρεπε να έχουν καταγραφεί στον προϋπολογισμό. Έπρεπε να έχουν κινηθεί οι διαδικασίες που φωνάζουμε. Εμείς θα τα γράψουμε τον προϋπολογισμό. Δεν πρόκειται να πάρουν ευρώ εάν δεν ξεπληρώνει τις οφειλές τους. Κύριε Πρόεδρε, θα στείλει να σας κάνει μια ερώτηση μου. Θα πρέπει να τις αφήσουμε στο Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, σας διακόπτω, πρέπει να σας κάνει μια ερώτηση και ο συνεργάτης μου ο Γιάννης Ομπρούτζος. Κύριε Μπρούτζο. Παρακαλώ μόνο λίγο, συνόμπαινο στο Κοινοβούλιο γιατί έχω συνάντηση. Ναι. Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Έχετε ζητήσει ποινική διερεύνηση στην Κύπρο για εκείνους που ευθύνονται για το κούρεμα το 50% και καλείται το Πασόκ να προσέξει τους φίλους του έτσι ώστε να μην αγοράζει. Να μην αγοράζουν γερμανικά, ολλανδικά και γαλλικά CDS. Ακούστε κάτι για τα CDS, όπως βλέπετε ξεκινάει έρευνα για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Μάλιστα. Τα CDS ήταν η αρχή που ποντάρανε στην πτώχευση της χώρας με τη συνεργασία του Παπανδρέου, του Παπακοσταντίνου και των φίλων τους. Εγώ τους κατονόμαζα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αυτή η υπόθεση των CDS προχωράει και με την ελληνική δικαιοσύνη. Στην Κύπρο θα γίνει πάλι διερεύνηση. Γίνεται διερεύνηση στην Κύπρο για όλες τις υποθέσεις και για τις τράπεζες. Οι διερευνήσεις αυτές όμως έπρεπε να οδηγούν στη δικαιοσύνη. Εδώ ο κ. Σαμαράς προστάτευσε τον Παπανδρέου, τον οποίον εχθές έδωσε στην Προανατολική Επιτροπή και ο ιδιώτης. Ο κ. Παπανδρέου γνώριζε. Τι απλώς γνώριζε, έδωσε ο ιδιώτης στην Προανατολική το email με το οποίο τον ενημέρωσε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Παπανδρέου, βεβαίως και πρέπει να έχει παραπεμφθεί. Αλλά το προσάλεσε ο κύριος Σαμαράς. Με τη δική σας υπόθεση... Κύριε Πρόεδρε, με τη δική σας υπόθεση, τι έγινε με τη δική... Σας αφήνω, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αποσυμβούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Συνεχίζουμε, Γιάννη. Όπως πάντα, καυστικός ο πρόεδρος των Ελλήνων. Τα λέει με τον δικό του κύριο Γιούνκερ. Τα είπε χοντρά. Τα είπε χοντρά. Όχι χοντρά, τα λέει δυνατά και αυτά που σκέπτεται. Δεν μασάει τα λόγια του. Όμως εδώ θέλω να γυρίσουμε στην κορινθιακή πραγματικότητα και να πούμε για ένα θέμα εδώ που έγινε, να σχολιάσουμε πάλι μια πτυχή του θέματος που έγινε στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι, Γιάννη, όπως ξέρεις και εσύ, κυκλοφορεί μία φήμη, που λέει ότι από σαφέστατους διακινητές ότι τη Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή που πήγε στο Λουτράκι, μάλιστα, πήγε τελείως απρόσκλητη. Ναι. Αυτό από ό,τι φαίνεται διακινείται και οι πληροφορίες μας το φέρουν να διακινείται από την πλευρά του Δημάρχου, του Κώστα, τον Λογοθέτη. Δεν ξέρω αν ήταν, είναι σωστό ή λάθος. Νομίζω ότι έπρεπε να κάνει, έπρεπε να τους καλέσει. Είναι και κόμμα το οποίο είναι κοινοβουλευτικό. Αλλά κυκλοφορούν λοιπόν διάφοροι και λένε ότι δεν τους κάλεσε, και ότι πήγαν τελείως απρόσκλητοι. Εδώ μπροστά μου λοιπόν έχω την πρόσκληση που απίθυνε ο κύριος Λογοθέτης και είναι εδώ, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δείξουμε, δεν νομίζω να μπορεί να φανεί, αλλά την έχω. Η πρόσκληση του κυρίου Δημάρχου Λουτρακίου, του κυρίου Λογοθέτη, προς την Ομαρχιακή Επιτροπή Χρυσής Αυγής Κόρυθος. Δηλαδή δεν κάλεσε μόνο τον κύριο Μπούκουρα, ο κύριος Λογοθέτης, κάλεσε την Ομαρχιακή της Επιτροπή να παραστεί, έχουμε και τον αριθμό πρωτοκόλλου εδώ, όλα να παραστεί στην εκδήλωση της 25ης Μαρτίου. Και θα μου πείτε ο κύριος Λογοθέτης έχει ευθύνη, να σας πω κάτι που έχει ευθύνη. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα προεκλήθηκε μέσα στο Συμβούλιο ο κύριος Μπούκορας, και ο Λογοθέτης δεν προσπάθησε καθόλου να διακόψει τον αλαλάζοντα αντιδήμαρχό του, ο οποίος φόραζε φασίστα φύγει από εδώ και τέτοια.
Εγώ δεν ξέρω γιατί πήγε ο κύριος. Δεν ξέρω γιατί πήγε ο κύριος Μπούκουρας. Δεν ξέρω γιατί πήγε ο κύριος Μπούκουρας εκεί. Αλλά όταν είδα, όταν έφυγε ο κύριος Μπούκουρας, και αυτό κατεγράφει και το αναφέρανε πολλά μπλοκ. Όταν έφυγε ο κύριος Μπούκουρας, ο κύριος Δήμαρχος τεχνικά, με τρόπο αριστοτεχνικό, αλλά οι κάμερες δυστυχώς καταγράφουν τα πάντα, έκανε ένα νόημα ευχαρίστησης και βαρέσκειας προς τον κύριο Θέδε. Του έκανε ότι τα πήγες καλά, μπράβο παλικάρι μου. Όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελες. Και να πούμε και κάτι άλλο, ήξερε ο κύριος ο Δήμαρχος ότι από εκεί και πέρα, θα η Χρυσή Αυγή θα παρίστατο στις εκδηλώσεις. Ήξερε ότι θα παρίστατο. Έπρεπε να φροντίσει λοιπόν, να περιφρουρήσει το χώρο και να ζητήσει ακόμα και πάρα πολύ αστυνομία, ακόμα περισσότερη από ό,τι ήταν. Όχι, δεν ήταν, ήταν, αλλά ακόμα περισσότερη που δεν ήταν. Δεν μπορείς να επιδοκιμάζεις ανθρώπους, δεν μπορείς να τους αποδοκιμάζεις τους ανθρώπους, και μάλιστα όταν μπαίνουν στο χώρο σου να τους χαιρετάς και μετά να τους κοροϊδεύεις, να λες, να ενισχύεις αυτόν ο οποίος φόραζε φασίστες και τέτοια. Αυτό έκανε. Έδειξε ένα διπλό πρόσωπο ο κύριος λογοθέτης, ο Κότσης του Λουτρακίου, έτσι, ο Δήμαρχος της αλήθειας. Ο Δήμαρχος της αλήθειας. Είναι Δήμαρχος της αλήθειας αυτός. Αυτός δεν λέει ποτέ ψέματα. Τώρα γιατί του φωνάζει ο Γκιόνης κάθε τόσο και οι υπόλοιποι είσαι ψεύτης, δεν το καταλαβαίνω. Μήπως θεωρούν ψευτιά ότι είπε προεκλογικά στους Αγιοθοδωρίτες με τη Δικεπάθ ότι εγώ κάνω συμβόλαιο τιμής μαζί σας. Υπογράφω συμβόλαιο τιμής μαζί σας. Ότι δεν πρόκειται να σας καταργήσω. Θα πάρω τη Δικεπάθ, τα άτομα της Δικεπάθ θα τα πάρω στο Δήμο. Αυτό δεν είναι ψευτιά, είναι αυτό. Δεν είναι ψευτιά αυτό. Αυτό είναι ασυναρτησία. Αυτό είναι το ακροάωτο. Το συμβόλαιο με το λαό που υπέγραψε την ίδια στιγμή το ποδοπάτησε. Αυτός είναι ο κύριος λογοθέτης. Μήπως είναι ψευτιά που έλεγε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κράβγαζε, δεν είναι κατάσχεση αυτή, την ώρα που πηγαίνανε και γράφανε και κατασκέτανε τα κινητά πράγματα του υδροθεραπευτηρίου, και έλεγε, και μετά βγήκε την άλλη μέρα και λέει το έκανα γιατί τσακώθηκε με δημοσιογράφους, τα έβαλε με τους δημοσιογράφους. Οι κακοί δημοσιογράφοι φταίνε πάντα και ο κύριος λογοθέτη. Ο κύριος λογοθέτης δεν φταίει ποτέ. Είναι υπεράν όλων, δεν φταίει ποτέ, αλλά την άλλη μέρα χαμήλωσε την ουρά στα σκελιά και παραδέχθηκε ότι έγινε πράγματι κατάσχεση. Αυτός είναι ο κύριος λογοθέτης. Βέβαια, ο κύριος λογοθέτης... Εντάξει, αυτές είναι οι εικόνες, Δημήτρη, που δεν πρέπει να συμβαίνουν όσον αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου. Εντάξει, είναι ένας βουλευτής... Ό,τι και να είναι... Εν τη αυτή περιπτώσει, αυτός είναι ο κύριος λογοθέτης. Κακώς έγιναν τα γεγονότα στο Λουτρακί. Δεν αλλάζει ο κύριος. Μαύρωσαν αυτή την επέτειο. Την αμαύρωσαν, Γιάννη μου, αλλά ποιος το κοιτάει αυτό. Ο μόνος που την πήρε τελικά ήταν ο Βάμπης ο Τετράτης. Ένας άνθρωπος που ήταν εκεί, έφαγε χημικά, του ρίξαν χημικά, εξαγριώθηκε, τον προπυλάκησαν. Έτσι, έναν άνθρωπο κόσμημα για την ελληνική αστυνομία, όπου είχε περάσει ο Μπάμπης ο Τετράδης, είχε αφήσει δείγματα αρίστου αξιωματικού και με ήθος. Ποτέ δεν τον κοίταξε κανείς τον Μπάμπη τον Τετράδη λοξά. Ποτέ δεν άφησε κανείς υπονοούμενο για τον τρόπο που δούλευε. Ένας άμεμπτος αξιωματικός. Και σήμερα μου έκανε εντύπωση που την Πανελλήνια Ομοσπονδία αξιωματικών έβγαλε ανακοίνωση. Γιατί. Όπως είπες, Δημήτρη, Σταύρωσον. Είναι Σταύρωσον γιατί αυτούς τους αξιωματικούς δεν τους στέλνουμε στην αστυνομία. Δεν τους στέλνουμε. Όπως Σταύρωσον και άλλους. Ναι, δεν τους στέλνουν στην αστυνομία. Τους θέλουν στην αστυνομία ανθρώπους. Έτσι, να κάνουν τα χατήρια και εδώ δεν θα αφήσω κανένα υπαινιγμό. Όχι. Πίστεψε με, Γιάννη, για το σημερινό
διευθυντή της αστυνομίας, αλλά όταν ο κύριος Τσάκωνας, πώς το ήταν αυτός. Ο κύριος Τσουραπάς. Ο κύριος Τσουραπάς. Από τον πύργο. Από τον πύργο, πατριώτης μου, από τον πύργο, ήρθε και του στείλανε χωρίς να το ξέρουν τους εκατοντάδες, τους Πακιστανούς και τους Αλλοδαπούς εκεί και του είπαν ότι πρέπει, λέει, δεν εγγυώμαι για την ασφαλειά μου. Και εξαφανίστηκε μία νυχτή ο κύριος Τσουραπάς. Πήγε πρώτα στην Αθήνα. Ναι, και μετά απεσταντεύθηκε. Φοβάμαι ότι και ο Μπάμπης ο Τετράδης, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, τον ξέρω και προσωπικά, ο υπέροχος άνθρωπος, ο υπέροχος αξιωματικός, φοβάμαι μήπως έχει την ίδια τύχη. Θα είναι κατάντημα, Αγανάκτης ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος... Αγανάκτης, όταν πέταξε το στεφάνι, είμαι σίγουρος, γιατί τον ξέρω, πρέπει να πω να γίνει ότι ο Μπάμπης, ο Τετράδης δεν το έκανε ούτε για να θίξει θεσμούς, έτσι, ούτε τίποτα. Το έκανε από αγανάκτηση για όσα είδα. Ντροπή σας. Ένα άστοιχη ενέργεια. Έμβρασμο ψυχής. Πρέπει να το αναγνωριστεί όταν έχει φάει δακρυγόνα. Έτσι, όταν έχει φάει δακρυγόνα. Όταν προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη που δεν μπορεί να την επιβάλλει την τάξη. Και με τη μέσα κιόλας. Έτσι. Που ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία θα έπρεπε να το στηρίξει και να πει, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα κάνει αγώνα με αυτά τα μέσα, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Γιώργος Ρουμελιώτης, με περιπολικά νεκροφόρες, με ελλειπή σε αστυνομική δύναμη, δεν που έχουν να πάρουν ρεπό. Μάλλον, μάλλον τον περίμεναν στη γωνία. Μάλλον τον περίμεναν στη γωνία τον Παπαδημητράδη, ο οποίος πράγματι, όπως λες, αυτό είναι σωστό. Το Λουτράκι, μια πόλη με μεγάλη εγκληματικότητα, Γιάννη, πρέπει να σου πω. Το ξέρω, διακίνησης μεγάλες. Ο Μπάμπης ο Τετράδης προσπαθούσε και είχα τύχει να τον δω. Δεν διέτασε τους συναδέλφους του ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης είχε εμπνεύσει την αγάπη και το σεβασμό. Γι' αυτό όλοι έτρεχαν και είχε επιτυχίες η διεύθυνση του Λουτρακίου. Δυστυχώς όμως σε κάποιους δεν ήταν άρεστο αυτό. Να είναι καλά ό,τι και να κάνει, εμείς σαν κανάλι. Και από ό,τι έμαθα, από ό,τι βλέπω, και όλος ο κόσμος συμπαρίσταται στον Τετράδη. Να είναι καλά ό,τι και να κάνει και να του πάνε όλα καλά. Γιατί είναι ένας οικογενειάρχης, σωστός οικογενειάρχης, που έκανε το καθήκον και τίμησε ο Μπάμπης ο Τετράδης, τίμησε τα γαλόνια του, τίμησε τα παρασημά του όσο κανείς άλλος. Αυτά λοιπόν, η ώρα πάει με αυτά και με αυτά, πάει 10 και παρατέταρτο. Γιάννη, έχεις να πεις κάτι, σ' ακούω, τι έχεις να μας πεις ακόμα. Όσον αφορά την ενημέρωση, τελευταία ενημέρωση από την Κόρινθο, είναι αυτή που είπες και εσύ, Δημήτρη, όσον αφορά την ανακοίνωση. Και πρέπει να δώσω εδώ και μια είδηση ακόμα. Κλείνει οριστικά, Γιάννη, από ό,τι βλέπω τώρα, τις εργασίες τους, το εργοστάσιο της Αγίας Ηρακλής. Αγίας Ηρακλής, ναι, ναι. Στον δρόμο 236 οικογένειες. Φεύγουν όλες οι επενδύσεις, Γιάννη. 236. Φεύγουν όλες οι επενδύσεις. Μια ιστορική εταιρεία τσιμέντων, ο Ηρακλής, δυστυχώς, ο οποίος ήταν σε ιταλικά συμφέροντα, ναι, ναι, λάθος, φεύγει από την Ελλάδα. Αφήνει την Ελλάδα φτωχό. Αφήνει την Ελλάδα φτωχό. Πάει, Δημήτρη, σε άλλες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία. Πάει σε άλλες χώρες. Εκεί η φορολογία, που εκεί φόρος, ας πούμε, δεν υπάρχει. Που το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πολύ πιο φθηνό από εδώ πέρα από την Ελλάδα. Που τα μεροκάματα είναι στα 10 και στα 15 ευρώ. Έτσι. Και καταλαβαίνεις ότι πάει. Πήγε, ότι πάει εκεί που έχουν καλύτερο. Το κράτος τους διώχνει. Πιο... Και φεύγουν οι άνθρωποι. Πιο καλύτερο περιβάλλον εργασίας. Πάμε λίγο τώρα να δούμε ένα θέμα που έγινε στην Κρήτη. Πιο ελεύθερα μπορεί πλέον ένας Άγγελος 30χρονος οδηγός του τουριστικού λεωφορείου από το Ηράκλειο, που δικαιώθηκε από το δικαστήριο στο οποίο είχε προσφύγει εναντίον του οι τέσσερις τράπεζες οι οποίες είχε οικονομικές οφειλές. Με αυτή την απόφαση το δικαστήριο απέλψε για μια ακόμη φορά τις αιτήσεις που κατέθεσε τέσσερις δανείστες τράπεζες. Κατέφερε δηλαδή ο δανειολήπτης με την απόφαση να νικήσει και τις τέσσερις τράπεζες που κατέθεσαν έφεση στο μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου εναντίον της απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, όπου είχε γίνει κούρεμα το χρέος της τάξης 5.000 ευρώ. Χρωστούσε 61.719 ευρώ και με την απόφαση καλύτερα να πληρώσει μόνο 12.000 ευρώ εντός της τετραετίας.
Ακόμα ευτυχώς οι θεσμοί λειτουργούν. Έτσι, ακόμα οι θεσμοί λειτουργούν. Και πώς είναι τέτοιοι δημοσιογράφοι. Βλέπουμε, βλέπουμε δικαστήρια, βλέπουμε Έλληνες δικαστές οι οποίοι να μπαίνουν μπροστά. Το λέει η ψυχή τους. Να μπαίνουν μπροστά σε αυτή τη λέλαπα που ζει η χώρα μας, να δικαιώνουν ανθρώπους οι οποίοι δεν γίνανε πατεώνες, ρε Γιάννη. Δεν γίνανε πατεώνες ξαφνικά. Τους έφερε η κρίση, μας έχει αλλάξει τη ζωή. Ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε απατεώνας ποτέ, έρχεται τώρα να εμφανίζεται σαν κακοποιός. Να οδηγείται σιδηροδέσμιος. Να οδηγείται σιδηροδέσμιος. Δεν γίναμε απατεώνες. Δεν γίναμε απατεώνες. Και μπράβο σε αυτούς τους δικαστές που ορθώνουν το αναστημά τους και δίνουν τέτοιες λύσεις. Πολύ σωστά. Με αυτά και με αυτά, Γιάννη, εδώ κάπου τελειώσαμε. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν σήμερα στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε την ομάδα μας εδώ που έχουμε, την υποστήριξη, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και παιχνούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκόν σε τον άδει, αν πάρουν φεντή και αγαπητά χάνες φυσιά.